εγώ δεν θέλω να μπω στην ώρα μου. Χτυπιέσαι σαν τον ψάρι. Είναι ο άλλος έξω με απροσανατολίζει. Έρχομαι να κάνω την εκπομπή, με πλακώνει για τη Χρυσή Αυγή. Και έτσι η Χρυσή Αυγή και αλλιώς η Χρυσή Αυγή. Και άμα θα γίνουμε 17% ποιος θα είναι, μου λέει, αντιπολίτευση. Του λέω η Χρυσή Αυγή. Λέει δεν θα μας αφήσουν. Έγινες 17% και δεν σε αφήσαν. Και τι θέλεις, του λέω, να κυβερνήσεις. Όσες φορές κυβέρνησες έβαλες φωτιά την Ευρώπη. Και τον κόσμο όλο. Δεν είσαι να κυβερνάς. Είσαι όμως, έχεις τη θέση σου κι εσύ. Χαλάρωσε λιγάκι. Έχεις τα θέματά σου, τον πατριωτισμό σου, το κάτι παραπάνω, το έτσι, το αλλιώς, το αλλιώτικο. Δεν πρόκειται να προσχωρήσεις πουθενά και εσύ και το κουκουέ. Θα είστε δύο ανεξάρτητες φωνές, χαλαρώστε λιγάκι. Βγάλτε το άλλο σας το πρόσωπο, αγριάνθρωποι. Θέλετε να κυβερνήσετε κιόλας, παπάδες. Πω, βλέπω τον άνθρωπο. Ήρθα, λέει, για να στεφώ πρωταθλητής. Παναγία μου και Χριστέ μου. Τι ζούμε, Παναγία μου και Χριστέ μου. Τι όνειρο είναι αυτό. Να μην ξημέρωνε ποτέ, γλυκέ μου τύρανε, που λέει για το τραγούδι. Τι λέει, ρε φίλε, τι κάνει ο άνθρωπος, να πούμε. Μας έχει πάρει τα μυαλά. Μας τίναξε την μπάγκα στον αέρα. Κάνεις βόλτα στη Θεσσαλονίκη και βλέπεις πατού χαμόγελα. Κάνεις βόλτα στη Θεσσαλονίκη και βλέπεις κίνηση και βλέπεις ζωντάνια. Ενώ κυρίες και κύριοι, τεινάχτηκαν στον αέρα οι στατιστικές της υπηρεσίας που ερευνά την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, διότι το κάνει ξανά ο Σαλονικιός. Τέτοιο κέφι έχει. Οι γυναικούλες έχουν πάρει τη χαρά της ζωής τους. Ο άντρας τους είναι και φάτος. Είναι ευτυχισμένος. Διαφορετικά βλέπεις με αισιοδοξία το πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα, όλα είναι στο μυαλό μας. Έλεγα ένα κοριτσάκι τώρα το πρωί που ήταν στεναχωρεμένη πάλι η ίδια της περασμένης εβδομάδας. Αφού, λέω, το πρόβλημα είναι στο μυαλό σου, τσάκισε το. Πώς θα το τσακίσω, κύριε Γιώργο, μου λέει, αφού γύρισε το κουμπί, έπεθε σε η ασφάλεια. Ω άμυρη, της λέγω, να χαίρεσαι που έπεσε η ασφάλεια και δεν κάηκε το σπίτι. Γιατί όταν πέφτει η ασφάλεια πας και τη σηκώνεις, παιδί μου. Αχ, κύριε Γιώργο, έχετε δίκιο, βρε, βγάλ το από το μυαλό σου το πρόβλημα, τσάκισε το, αφού είναι στο μυαλό μόνο. Σε αποσχολεί στην υγεία σου, στην οικογενειακή σου κατάσταση. Έχεις πληστηριασμούς, έχεις άρρωστο στο νοσοκομείο. Έχεις το παιδί σου να έχει μπλέξει. Έχεις τον άντρα σου στη φυλακή, πράγματα που δεν γίνονται. Να τα ξεπεράσεις. Όχι, τι έχεις αυτό. Αφόδευσε η Φατμέ στο γενή τζαμί, που λέγεται η παροιμία. Μεγάλη δουλειά. Τσακίστε τα θέματα. Δέστε πώς μπορεί να αλλάξει η ζωή. Πώς μπορεί με μία κίνηση να αλλάξουν τα πάντα, τουλάχιστον στον αθλητισμό. Δέστε τη χαρά του ποδοσφαίρου. Δέστε τι θα πει ανταγωνισμός. Πανικόβλητη η Αθήνα. Τρόμος πάνω από το Κολωνάκι. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι το Κολωνάκι τα έχει διαχειριστεί και άλλες φορές αυτό το πρόβλημα. Τα έχει ξαναντιμετωπίσει αυτά. Από την αρχαιότητα μέχρι και τη σημερινή εποχή, το Κολωνάκι που κυβερνάει τον κόσμο, όλο τον κόσμο, να ξέρετε, όλη η πλουτοκρατία του κόσμου έχει σπίτι στο Κολωνάκι. Ζουλάτο, βίλα στην Εκάλη, εξοχικό στην Πάρο. Εδώ μαζεύονται και από εδώ παίρνονται οι αποφάσεις μέσω Αθηνών. Εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, για ποιο λόγο δεν υπάρχει στην Αθήνα
Ένα άγαλμα, ρε κουφάλες, ρε κολοαθηναίοι. Ρε κουφάλες Αθηναίοι. Παμπώνιροι και παραμυθατζίδες. Παπάδες. Επειδή σας τσάκισε με την υπηροχή του και τη μαγιά του Περικλή και του Θεμιστοκλή και του Αλκιβιάδη, την ισοπαίδωσε. Γιατί εσείς κυβερνούσατε στο Αιγαίο και αυτός κυβέρνησε τον κόσμο. Και αφού σας κατατρόπωσε δυο φορές στη Θήβα, στη μάχη της Χερόνιας, ανοίξατε τις πόρτες, σας επέστρεψε τους εχμαλώτους, δεν ζήτησε πολεμική αποζημίωση και σας πλήρωσα με χρυσάφι να περάσετε απέναντι το στρατό. Δεν βεβήλωσε τον Παρθενώνα, δεν ταπείνωσε. Ακόμα και εκείνο το τέρας, το Δημοσθένη, έδειξε και σας τσάκισε τέρατα με την ανωτερότητά του. Και αυτό σας κάνει τώρα ο Ιβάν και έχετε τρελαθεί. Ανοίξατε τις πύλες να μπει ο Μέγας Αλέξανδρος με την παρέα του, χωρίς στρατό. Παραδοθήκατε ανεφόρον. Αλλά είχατε να κάνετε με τον Αλέξανδρο. Σεβάστηκε την ιστορία σας, τους πολέμους σας, τη μεγάλη δόξα που έχετε ότι σώσατε την Ευρώπη. Γιατί αν δεν υπήρχαν οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες, αλλά πρωτίστως οι Αθηναίοι, δεν θα υπήρχε Φίλιππος αργότερα, όχι μόνο να σώσει την Ευρώπη, αλλά να επεκτείνει την ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό. Άντε ρε τραβηχτείτε ρε Σκοπιανοί, μην τρελαίνεστε. Μόνο εσείς θα λέγεστε έτσι όπως σας βγάλανε και ας πιστεύει κανείς. Να υπάρχει γράμματος άνθρωπος στον κόσμο όλων που θα πει Μακεδονία βόρειος του Σκοπίου και δεν θα ξέρει ότι εν πάση περιπτώσει ρε Σλάβο Βούλγαρη. Έχετε σχέσεις εσείς με αυτά. Μπάση περιπτώσει άστους αυτούς στη φτώχεια τους και στη μιζέρια τους. Ένα πράγμα να ξέρετε, ότι θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα από τα Σκόπια μόνο αν σας περάσει οικονομικά. Και όχι μόνο από τα Σκόπια, από όλο το σλαβικό στοιχείο. Το μυαλό τους είναι να κατέβουν στο Αιγαίο και για να κατέβουν πρέπει να περάσουν από την πόλη μας. Και για να κατέβουν στο Αιγαίο πρέπει να είναι πιο ισχυροί από μας, που έτσι και σηκώσουμε τα αεροπλάνα μας, θα σκοτεινιάσουμε τον ήλιο, που είπε και ο Διηνέκης στον απεσταλμένο του Ξέρξη, και είμαστε οι μόνοι που τη βγαίνουμε στα αίσια στους Τούρκους, που είναι 120 εκατομμύρια. Κανείς δεν μπορεί να τους κουνηθεί. Χέζονται πάνω τους μπροστά στους Τούρκους. Όλοι καταρρύψανε το αερόπλανο των Ρώσων και τα βρήκαν οι Ρώσοι. Δεν πήγαν να τους βομβαρδίσουν. Ακατάρρυψες οι Αμερικάνικοι να σε δω. Κι όμως ξέρουν οι Τουρκαλάδες ότι είμαστε αποφασισμένοι. Πάει και έρχεται η συζήτηση σήμερα. Ξέρουν ότι έτσι και μας κουνηθούνε θα γίνει του κουτρουλί ο γάμος και από τέτοιο πόλεμο δεν θα υπάρχουν νικητές. Γιατί πλέον πολεμάει το μυαλό και όχι οι μυριάδες βαρβάρων. Όλα είναι ηλεκτρονικά. Και ξέρουν καλά οι Τουρκαλάδες, όπως και να γίνει, μπορεί και σε κάποια πράγματα να είναι περισσότερα, να έχουν και 50 αερόπλανα παραπάνω, αλλά και εμείς δεν πάμε πίσω. Ο Αλέξανδρος είναι ο μόνος που μπήκε εκεί και τον υποδεχτήκανε με άνθη. Γιατί τους Γερμανούς οι Αθηναίοι δεν τους υποδεχτήκαν με άνθη. Κλειστήκαν στα σπίτια, κλείσανε τα αυτά. Εμάς τον πήρανε, πετούσαν λουλούδια, φιλίσαν δαχτυλίδι. Τον ανεβάσαν στον Παρθενώνα. Το αφεντικό τρελάθηκε, γράφει ο Κόλκας. Κάτσε να το δούμε αυτό μετά.
Οι κολκαίοι παίζουν μπάλα, ρε φίλε. Εάν ο Όμηρος δεν είχε τον Τροϊκό πόλεμο, ποιος θα τον ήξερε σήμερα? Τι να έγραφε ο Κόλκας και η αγάπη Γαβριλίδου? Τι να έγραφε η Ελένη Νίτσα? Τι να έλεγε ο Στέργιος ο Αναστασιάδης? Τι να έλεγε ο Τρέγιας ο Έρμος το βράδυ? Τα ίδια και τα ίδια, το DNA του Παοξή. Γκρίνια και μιζέρια, όχι γκρίνια. Διαμαρτύρια έντονη και παραστατικότητα. Σε κάθε καραούλι, σε κάθε βουνοκορφή, σε κάθε βράχο από πίσω ήταν και ένας Παοξής. Και έκανε αντάρτικο τόσα χρόνια για να επιβιώσει ο Παοξής. Και τώρα βγήκε στα ίσια. Γι' αυτό σας λέω ότι το Κολωνάκι ξέρει να διαχειριστεί. Μπήκαν και Γερμανοί, μπήκαν και Τρούσκοι, μπήκαν και Βάνδαλοι, μπήκανε Τούρκοι, μπήκανε μέσα. Αυτό που δεν ξέρει, και εκεί επειδή είναι η πλουτοκρατία και ό,τι πιο δυνατό υπάρχει, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστάδες. Θα πεις οι εφοπλιστάδες είναι στο Λονδίνο, είναι στο Λονδίνο, αλλά έχουν και τη βίλα τους. Σαντορίνη. Που θα πάει ο Λόρδος? Στον Κονγκό? Που θα πάει στην Αίγυπτο? Που θα πάει να αλλάξει ρε παραστάσεις, να δει το γαλάζιο τον ουρανό? Να δει κλάκα κλούκα τα κύματα άσπρα, άσπρα και μερικά πρασινίζουν από τον ήλιο και τα κοχύλια που έχουν κάτω? Που να πάει ρε? Εδώ θα έρθει. Εδώ θα έρθει να περάσει όμορφα. Και ενώ τρομοκρατημένοι μεν, αλλά έμπειροι οι ηγέτες του Κολωνακίου προσπαθούν να ελέγξουν τον πανικό τους, εκεί που επικρατεί πραγματικά τρόμος είναι στο υπόλοιπο Αττικής, όπου οι χωρικοί δεν ξέρουνε να διαχειριστούνε την κρίση, διότι δεν ελέγχουν την κατάσταση. Ακούνε για την αρμάδα που κατηφορίζει, ακούνε ότι το αφεντικό τρελάθηκε. Βλέπουν το Μαρινάκι, το Μέγα, τον Παντοκράτορα, τον γαμό όλους. Πανικόβλητος να μαζεύεται. Πασχάλη, κρυμμένε, Κυρκώστα, χαμένε. Από το πρόσωπο της Κατερίνης βλέπουν ένα Νίκο να καλπάζει πάνω σε γιανιτσώτικο καθαρό αίμο, βαρβάτο, και να κατηφορίζει. Και νομίζουνε, επειδή εχθές έγινε μια πρόβα τζενεράλε, καλά το είπα, που είναι ο Σκατζόχυρος τώρα, πει κύριε Γιώργο. Παπάς ο Σκατζόχυρος, με πήρε χθες πανικόν, μετά από κύριε Γιώργο κάτι με ρώτησε, σας παίρνω αμέσως, πάει, χάθηκε. Πα, δεν έχει ιερό και όσιο. Εκεί λοιπόν που έγινε μια πρόβα, μη τυχόν πότε κάνουνε τις πρόβες, και εδώ στη Θεσσαλονίκη γίνονται, και εκεί που στα καφενεία με πανικό μιλούσανε βλέποντας τον Μέγα Μαρινάκι στις μεταγραφές να φέρνει το Μανιάτη και τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, τον Αλαφούζο, κρυμμένος, φοβισμένος, προβληματισμένος, να ξέρει, να μην ξέρει πού να πρωτοπληρώσει. Το Μελισανίδη, έχοντας
σαν μεγάλο επίταγμα το γήπεδο που κάνει στη Φιλαδέλφια, έχοντας και όλα τα δίκαια ότι καθύστερα να το κάνουμε και μετά θα δείτε τι έχει να γίνει, γιατί ο Μελισσανίδης αυτό θέλει. Μπορώ να έχω δύο μέτωπα. Εδώ το γήπεδο πρέπει να γίνει. Εδώ πρέπει να πέσουν εκατομμύρια. Μιλάνε για 60-70, θα περάσει 100. Α, έκλεψα τα 30 πέρσι από τον Ιβάν. Με όλα αυτά που γίνανε, όταν λέω έκλεψαν, μιλάω ποδοσφαιρικά, έτσι. Μας βρούνε πουθενά τσιμετωμένους. Από τον Ιβάν πήρα και μια 20 από την περιφέρεια, θέλει άλλα 50-60. Τα βάλω εγώ, 50-60 είναι 50-60. Θα πεις, το μέγεθος του είναι ίσως και εκεί με τον Ιβάν. Είναι βουνό μου Μελισσανίδης. Ναι ρε φίλε, βουνό είναι. Με τα κότερά του, με τις βίλες του, με τα πακέτα του, με τα έζη του. Ναι, αλλά έχει ένα όριο, δίνω μέχρι εκεί. Δεν είναι λίγο να δίνεις 50 εκατομμύρια και 70. Και ώρες, μέρα, νύχτα, δεν είναι λίγο ρε φίλε, είναι λίγο. Αυτά έχω, 60. Ο άλλος δίνει 100, δίνει κάτι παραπάνω. Έχει πιο πολύ τρέλα από μένα, ξέρω εγώ. Εγώ έχω και το γήπεδο, αυτός τι έχει. Λέει ο Μελισσανίδης. Και βλέποντας όλα αυτά, και το αφεντικό εδώ πέρα έχει τρελαθεί. Ακούσανε τις σιρήνες και νομίσανε μέσα στον πανικό του ότι ξανάρθαν οι Γερμανοί. Τρόμος στο υπόλοιπο Αττικής. Ανοίξανε τα καταφύγια. Ανοίξανε τα υπόγεια. Έχοντας τον τρόμο μέσα τους από αυτά που γίνονται στο ποδόσφαιρο που επηρεάζει τη ζωή μας, πιστέψανε ότι ξανάρθει η Μέρκελ με τα τάγκς και τα κανόνια που δεν είναι μακαρόνια. Το τι συνέβη αμέσως μετά το διάλειμμα. Και τρέχανε πανικόβλητοι να πάρουν χαρτιά υγείας, κονσέρβες, μπεμπελά για τα μωρά, νερά. Γιατί? Γιατί φοβήθηκαν. Σιάχτηκαν. Τρόμος στο υπόλοιπο Αττικής. Κρυμμένοι Κώστες και Πασχάλιδες. Αβγέτε ρε να μιλήσετε. Τι μας λέγατε μέχρι προχθές? Μας έλεγε ο Πασχάλης, κάντε ρε ομάδα πρώτα. Επενδύστε αφού δεν έχετε λεφτά, φτωχομπινέδες. Όποιον θέλω έρχομαι και σας παίρνω. Σας πήρα τον Κούδα, σας πάρω τον Ορφανό, θα σας πάρω τον Τερζανίδη, σπάρω τον Γούναρη, τις σημαίες σας, σπάρω τον Τερζανίδη, τον Αχιλέα, τον Γεωργιάδη, τον Οκά, τον Καφέ, τον Βενετίδη. Φτωχοί! Και εμείς το καραούλι στα βουνά και στα λαγκάδια να κάνουμε τις επαναστάσεις και να παρακαλάμε να μας αδικήσουν να μπούμε μέσα να το διακόψουμε για να δείξουμε ότι υπάρχουμε, ότι είμαστε τεράστια δύναμη, που δυστυχώς μετά το πέρασμα βουνών από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, από τους παλιούς που τον φτιάξανε μέχρι τους παντελάκηδες, τον ευτυχώς υπάρχοντα Κατσαρί, το μέγα Κατσαρί, τον Νικόλα τον Βεζιρτζή, τον Λάκη τον Οικονομίδη και μέχρι εκεί. Και μέχρι εκεί. Κάντε ομάδα, ποιος θα την κάνει, τι να κάνει. Ο Γούμενος, τι να κάνει ο Ζαγοράκης, πούλησε μούρι ο Ζαγοράκης και μυαλό. Με λίγα λεφτά έκανε ομαδάρα, αλλά μέχρι εκεί. Ό,τι ώρα ήθελα σε διέλυσα, άλλος για χείο τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη. Ευτυχώς τους δώσαν τον
Σταφυλίδη στην Ευρώπη. Ο άλλος, ο Παύλος ο Γκαρσίας, πήγε στον Ολυμπιακό. Κωνσταϊσάου πήγε στο καλό. Το Μουσλίμοβιτς δεν μπόρεσε να το κρατήσεις. Μερικοί σταματήσανε, πάει η ομάδα, χάθηκε. Συνέχεια μηδέν. Ψιλοψευτοχρεωμένοι, τρίχες κατσαρές δηλαδή, όσο κάνει. Ο Πρίγιοβιτς ήταν όλο το χρέος του ΠΑΟΚ, μη θαρείτε. Αυτά τα παγωμένα, τα οποία τα πλήρωσαν, όπως πλήρωσαν και δεκάδες μεγάλες επιχειρήσεις. Αλλά από εκεί και πέρα η συνέχεια τους τρέλανε. Απίστευτο αυτό που γίνεται. Τεράστια καψούρα. Σπάει πλάκα, του σπάει πλάκα ο Γιωργάρας. Κουνηθείτε. Να δούμε ποιος είναι ο πιο δυνατός. Να δούμε, μεγάλε Πασχάλη, παπά, παπά. Παπά θρύλε, παπά θρύλε. Ποιοι είναι πιο πολλοί. Σεις που έξω από την Αττική και τον Πελοπόννησο και τα νησιά δεν έχετε κόσμο πουθενά. Ποιος να είναι ρε Ολυμπιακός στη Γερμανία που έχει 3 εκατομμύρια Έλληνες. Ποιος να είναι Αμερικό, στην Αμερική ρε Ολυμπιακός. Πήγε ο άλλος ο δικός σου να πούμε εκεί πέρα και τους κατεβείτε κάτω ρε φάλες να δούμε πώς είστε. Ένας να μπέστε στο ίντερνετ, Ανδρέας, ο Σταύρος, πώς το, Σταύρο δεν το λένε. Αυτό που πήγε εκεί στη Νέα Υόρκη, ή Ανδρέα. Ανδρέα, ο Ανδρέας. Ναι, ναι, πήγε, κατεβείτε ρε κάτω, λέει. Που κουνιέστε και εσείς και όλοι σας. Και πήγαν κάτι Ολυμπιακοί εκεί πέρα, κάτι, ξέρω εγώ. Μοίρα παιδί που δεν κάνει. Ελάτε τώρα να δούμε ποιοι είναι οι πιο πολλοί. 12.000 εισιτήρια πουλήσανε οι αξίδες. Τρόμος! Πρόταση του Γιώργου Σαββίδη εχθές το βράδυ. Πήρε ο ίδιος τηλέφωνο το Μελισανίδη και ζήτησε 50.000 εισιτήρια. Δεν το γράφουν οι εφημερίδες, πού να τα μάθουν αυτά. Ο Γιώργος ο Σαββίδης. Καψούρα ο ΠΑΟΚ. Ευλογείται. Ο ευτυχής νεολαία. Που βλέπετε τέτοια γούστα, βγάζετε τέτοια τρέλα. Μια νέα αγάπη. Ξανά ζωντανή στις καρδιές μας. Όπως τις μέρες που ήμασταν νέοι. Και εμείς οι εξιντάριδες μαζί σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Και αυτό που τρομοκρατεί τα λαϊκά στρώματα των Πάπλουτων. Γιατί από τους Πάπλουτους το λαϊκό στρώμα των Πάπλουτων είναι αυτό που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Οι πολλοί αυτοί, ας πούμε τώρα ο Βαρδής ο Βαρδινογιάννης, έχει άλλα θέματα. Και έχει... Δηλαδή από τα τσακάλια, το πιο τρελάκια τον οποίο το βάζει στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή ο Μελισανίδης δεν είναι ψυχοπαθής. Αν δεν είχε ψυχοπάθεια θα ήταν πρόεδρος στην ΑΕΚ. Ο άνθρωπος είναι ο κολοσσός. Έχει θέματα στη Νέα Υόρκη, πετρέλαια, στόλου, το στόλο, τον έκτο στόλο αυτός. Ο Αλαφούζος, άμα δεν ήταν ψυχάκιας, θα ασχολούνταν με τον Παναθηναϊκό. Καναλάρχης, εφημερίδες, καράβια. Πετρέλαια, Μαρινάκης, βουνό. Άμα δεν ήταν τρελάκια, ο Μαρινάκης θα ασχολότανε με το ποδόσφαιρο. Αλλά ασχολούνται, αλλά είναι και πακέτα. Δηλαδή, οι τρελάκηδες των πακετάκηδων ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Πάρε το δικό σας, το Γεωργάκη εδώ. Καλά είναι. Άμα δεν έχει αυτή την ψυχοπάθεια ο Γιωργάκης, ο Σαλεμένος, με το ποδόσφαιρο. Γιατί στην εξωτερική του ζωή βλέπω ότι είναι ένας τζέντλμαν.
Ποτέ δεν έδωσε δικαίωμα σε κανένα ο Γιουργάκης. Δεν πείραξε άνθρωπο. Δεν προκάλεσε. Δεν την έπεσε η κοπελιά του άλλου. Δεν πείραξε κοπέλα στο δρόμο. Δεν βγήκε έξω, έλεγα, μα όλο τον κόσμο, όλα δικά μου είναι. Πόσα θέλεις, άνοιξε, σήκωσε αυτό να κάτσω εγώ. Ποτέ. Αλλά βγάζει την ψυχοπάθεια του, έτσι είναι ρε Σωτήρη Δασκαλάκη, που έκπληκτος με κοιτάζει σήμερα. Αλλά βλέπω ένα χαμόγελο ικανοποίησης και ομορφιάς, ομορφαίνει το πρόσωπό σου ρε φίλε, όταν είσαι ευτυχισμένος. Δες στις νύφες που λένε όλες οι νύφες είναι όμορφες. Γιατί όλες οι νύφες είναι όμορφες? Γιατί βγάζουν χαρά οι νύφες και είναι όμορφες. Και οι χοντρούλες λίγο σουλουπώνονται και οι ασκημούλες λίγο περιποιούνται, να και το μαλλί. Και βγαίνουν αστέρια. Είμαστε ωραίοι. Τι κάνει ο άνθρωπος? Γράφει ο Κόλκας. Έχει ο Κόλκας να γράψει. Σήμερα τι να έγραφε με το γούμενο φουκαράς ο Κόλκας? Όλο δικαιολογία. Και εκεί άμα πώς είναι ο Σαλτσίδης σήμερα, ο Χρύσανδος. Και εκεί δεν με έδωσε και θυμάσαι το Σλατάνο, άμα γίνει σαν τον Μπαρμακότσο. Και τότε ο Γκάλης και ο Κούις με τον Ζίδρο για τον Παλί έχει να πει εκεί. Αυτά θα λέει. Τι να πει σήμερα? Δεν έχει ομάδα, θα πεις πέμπτος είναι. Εντάξει είναι πέμπτος. Έχει, είναι, αλλά δεν έχει ομάδα. Να μπει να μαγέψει και να βγει πέμπτος. Γιατί άλλοι θα είναι καλύτεροι. Είναι πέμπτος και λέει δεν μέχρι εδώ είμαι. Αυτό είναι που πειράζει τον Αριανό και δεν παίρνετε χαμπάρι. Γιατί φωνάζει ενώ όπως γύρισε είναι πέμπτος, έκτος, τι είναι έκτος, εκεί πέμπτος, έκτος, βγαίνει Ευρώπη. Θα βγει Ευρώπη ο Άρης. Με τη φανέλα θα βγει Ευρώπη ο Άρης. Βαριά φανέλα ρε φίλε. Τι να μασίσει ο Άρης, από τη Λάρισα, τα Τρίκαλο, ο Άρης και από τον Όφι, τον Πανατολικό, την Τρίπολη. Άρης είσαι ρε μεγάλε, πώς θα γίνει? Έχω να δείξω ρε φίλε. Έχω, κάτι έχω. Μα το είχα πριν 20 χρόνια, το είχα. Η Τρίπολη τι είχε? Λέει ο Άρης. Έτσι που λες ο ΠΑΟΚ. Και αυτό που τρομάζει πραγματικά είναι ότι ο Γιωργάκης μέσα σε 2-3 χρόνια, αφού έφαγε το πώς είναι οι ποδοσφαιριστές ρε, που με κοιτάζεις παράξερα, πώς είναι οι ποδοσφαιριστές, ήρθε ολόκληρος ο Λιβάριας και το βάρος ο Πέλκας Φάπες. Είναι το θυμοτυπικό, θα περάσεις από εδώ και θα φας φάπες. Να ξέρεις ότι εμείς είμαστε οι σερίφιδες και στον άλλο που θα έρθει θα είσαι και εσύ σερίφης, μην ανησυχείς. Εδώ που είμαι ήσουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις, πώς το λέει αυτό. Έτσι και ο Γιωργάκης έφαγε τις φάπες που έπρεπε να φάει. Σαν νέος παράγοντας ψηρίστηκε. Για δες το τι κάνει τώρα όμως. Αυτό είναι που φόβησε. Ότι έκανε ο Γιωργάκης, γιατί ο Γιωργάκης τα έκανε. Μη θα ρεις τη στιγμή που ήτανε, τι ωραίος είναι σήμερα, Δασκαλάκης πετάει! Ήρθε ο Ιβάν, τα βρήκε όλα έτοιμα. Να δώσει το τελικό, okay, ο μεγάλος μπός, ρε Γιάννη, Καστανίδη φίλε. Τεράστιος αντιπρόεδρος, ο Γιάννης. 6 πρωταθλήματα πήρε στα εφηβικά. Από τότε έχει 20 χρόνια που πέρασαν, όλοι μαζί δεν πήραν 6. Μεγάλος παράγοντας, ήξερε πολύ μπουασίρ, η κουφάλα. Δώσε το αγόρι μου για τον Γιωργάκη, το τεράστιο δίδυμο, υπάρχει δίδυμο. Η μεγαλύτερη εκπομπή που έκανα ήταν όταν είχα δίδυμο. Κούδα Σαράφης λέγανε. Λέγανε ή δεν λέγανε? Δεν λες Κούδα Σαράφης. Δεν λες Παρίδης Ασλανίδης. Δίδυμο. Γούναρης Ιωσιφίδης, δίδυμο. Γαβαλάς Δριακούρτη, δίδυμο. Καζατζίδης Μαρινέλα, δίδυμο. Δωμάζος Αντωνιάδης, δίδυμο. Μαύρος Μπάγεβιτς, δίδυμο. Κόρφας Πρέλεβιτς, λίγο. Γκάλης Γιαννάκης. Έχω δίδυμο ρε φίλε. Μαραγκός Φραντζέσκος. Λύνω με τον Σορλέν. Διάδες ήρθανε μαζί, παπ δέσανε. Αυτός πώς λέγεται ρε, να δεις, κάτσε να δω τον έχω. Σβιτεύσκι, δεν σου φέρει Λαζάρ? Ίδιος. Έχει κάνει με τον Μπράγκο. Μάριο Μπράγκο λέγεται. Έχει κάνει διάδα.
διάδα θανάτου. Και ενώ είναι ο Ιβάν, βρίσκεται στο Ροστόφ και υπογράφει τεράστιες δουλειές και με βουνά επιχειρηματίας, είναι ο Γιωργάκης εδώ, ο οποίος έχει γίνει σιγά σιγά, πώς ήταν ο Κούδας. Ο Κούδας ξεκίνησε ο Γιωργάκης και κατέληξε ο Γιώργαρος. Πέρασε, δεν έμεινε σαν τον Παπα Ιωάννου στάσιμος, ο Λάκης. Δώσ' τα γόρι μου! Ένα, δύο, τρία, έχω μια λατρεία, Γιώργος είναι πυρετώδης, πυρετώδης. Εργασίες πραγματοποιούνται ώστε έως αύριο τουλάχιστον το νέο μας χορηγό, τον Άτλα, του φίλου μου, του Γιώργη, του Κουσουρί, η μεγάλη επιχείρηση θα είναι κοντά μας σαν νέος χορηγός. Επίσης, καλωσορίζω ξανά μέσα από την καρδιά μου ένα θερμό καλωσόρισμα σε ένα φίλο που ήρθε σήμερα από τα παλιά, το Ζήση τον Κατσούλη. Πού να τρέχεις στ' άγραφα όταν έχεις άγραφα εδώ στο Χορτιάτι. Δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι και τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Ένα εκπληκτικό περιβάλλον, ένας ιδιόκτητος χώρος με τιμές κρίσης αλλά με πολυτέλεια και νοστίμια των παλιών καλών ημερών. Εξυπηρέτηση, ο ίδιος στην ψησταριά, γιατί εκτός ότι έχουμε και άλλες δουλειές κάνουμε, είμαστε και μια εταιρεία που φτιάχνει σπίτια, φτιάχνει υδραυλικά, φτιάχνει ηλεκτρολογικά, κατασκευαστική τεράστια, έχουμε και αυτή τη δουλειά η οποία μας αρέσει, την αγαπάμε, να περνάει καλά ο κόσμος για τις βαφτίσεις σας, για τους γάμους σας εκεί, στα Άγραφα, στο Χορτιάτι. Και τώρα που ανθίζει η γη και φυτρώνει το χορτάρι, έρχονται τα ειδόνια και οι κορυδαλοί και κελαϊδάνε σε αυτό το μαγευτικό περιβάλλον, στα Άγραφα, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να περάσετε μαζί μας κάποιες από τις καλύτερες στιγμές της ζωής σας. Μενού με όλα τα καλά. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια, όχι κάτι πάτε εκεί πέρα και έχει ένα κομματάκι σαρδέλα ομή και από πάνω ένα ξύσμα από κέρατο ελαφιού και γύρω γύρω δύο ελιές, πάρε φάε, έφυγε, στάσε, θα πας εκεί να φας ελληνικά, να φας όμορφα, μαγειρευτά, ελληνικά. Τα κρέατά μας όλα βόσκουνε γύρω γύρω από το Χορτιάτι. Και ό,τι άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Από 12 ευρώ το άτομο. Only. Κτήμα απ' τα γράφα στο Χορτιάτι. Και στο www.pavlatagrafa.gr. Για τις κρατήσεις σας και να μιλήσετε με τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. 2-31-0-622-705. Το επαναλαμβάνω. 2-31-0-622-705. Επίσης, δεν τελειώσαμε εδώ. Το κομμωτήριο της Έφης, η ομορφιά της Ολύμπου, το στέκι της νεολαίας και όχι μόνο, της Αντιγονιδών, μαζεμένη εκεί μια παρέα αφημένη στα χέρια της κυρίας Έφης και των έμπειρων κομμωτών και κομμωτριών. Όμως αυτό το τένισμα διόλου δεν σου πηγαίνει. Κάνε κότσο τα μαλλιά σου να φανεί. Ολύμπου 23, το κομμωτήριο της Σέφης. 2-31-0-515-017 το τηλέφωνο μας. Ελάτε να σας φτιάξουμε την εξωτερική σας εμφάνιση. Με 5 μόνο ευρώ. Δεν χτενίζουμε, ζωγραφίζουμε. Έσκασε μύτη Γιάννης Τζάτζης. Μας αποχαιρετεί εν μέσω
Χειροκροτημέτων και έχοντας τις ευχαριστίες μας για το εκπληκτικό πρόγραμμα που μας ετοίμασε ο Σωτήρης Δασκαλάκης, και εμείς πηγαίνουμε για κάποιες ανάσες στο μικρό διαφημιστικό απαραίτητο για την οικονομική τάξη που επικρατεί εδώ στο Λίμπερο της καρδιάς. Και μια και μιλούσαμε για δίδυμα, δίδυμα που περάσανε και γράψαν ιστορία, κυρίες και κύριοι, ο Αλέξανδρος Αριστοτέλης, τεράστιο δίδυμο. Γιοργάρας με τον Μπράγκο τον Πορτογάλο, τι έχει φέρει ο άνθρωπος. Τρελάθηκε τα αφεντικό, έχει ο Μούσα να γράψει ο Κόλκας. Έχουνε να γράψουνε οι άνθρωποι μας και έχουνε να πούνε τώρα. Τώρα θα δείτε τι θα πει Πένα. Τώρα θα δείτε τι θα πει παραγωγικό και δημοσιογραφικό ταλέντο της πόλης. Τώρα θα δείτε τα παιδιά μας να γράφουν επί, όχι παπάδες. Και μια και μιλάμε για δίδυμα, ένα δίδυμο κρύβεται. Πανικόβλητο. Ακούει τις σιρήνες και τα μπουρώνεται. Πάει να φέρει νερά και πάμπερς. Και δεν είναι άλλο, κυρίες και κύριοι, από το ρακένδι το δίδυμο που λέγεται Μέγας Πασχάλης και Φων κύριος Κώστας. Ο ένας οπαδός της Ολυμπιακάρας που φύγαν τα Ολύμπια και μείνανε τα Κάρα, και ο δεύτερος ο κλέφτης της χαράς της ιδιαίτερης του πατρίδας, και όχι μόνο ο πολεγόμενος και χάρτινος Εκατερίνης ορμόμενος ο Φων κύριος Κώστας. Γεμάτο το κέντρο, πάμε στις γραμμές μας, να μην σας καθυστερούμε. Παρακαλώ, κύριες, ακούγεστε. Καλημέρα, κύριε Παπατζή. Καλημέρα, κύριε Μέγα, τεράστια Πασχάλη. Πασχάς Ολυμπιακά. Και δεν κρύβομαι, όπως λες. Μα τι κάνεις, ρε φίλε, πήγες και μου φέρες τον Αβραάμ Παπαδόπουλο και τον Μανιάτη. Πέρα και τον Τζόρτζεβιτς, ρε. Ρε εσύ, άκουσα να δεις, ο Ολυμπιακός είναι ομαδάρα μεγάλη. Ήτανε. Γι' αυτό όσοι... Ήτανε. Οχτώ πόντους πάνω, κάτω είσαι από τον πρώτο. Πώς είσαι, ήμουνα πες. Γι' αυτό πάνε στο λιμάνι δεν φεύγουνε. Ναι. Επειδή... Εμείς τους φέραμε για να τους τιμήσουμε, δεν τους φέραμε για να παίξουν μπάλα. Ναι, αλλά κάντε και δύο μεταγραφές, ρε φίλε. Δεν είπα εγώ κακός ότι κάνατε. Λοιπόν, επειδή έχεις ένα μικρόφωνο, Παπατζή, ναι, δεν θα λες ό,τι θέλεις. Όχι. Προηγουμένως είπες ότι ο λαός του ΠΑΟΚ είναι πιο μεγάλος από του Ολυμπιακού. Μέτρα τους. Έλα τους μετρήσουμε. Γιατί βγαίνει στους δρόμους. Εσύ ορκίζεσαι, δηλαδή πού το ξέρεις εσύ, ότι είναι περισσότεροι. Είδες κανένα χορτάτο να 12.000 διαρκείας έχεις και έχω 22 και σταμάτησα πουλάω. Sold out συνεχόμενο έχω. Βρεάσε τώρα, παπά. Λοιπόν, το θέμα πότε είναι είχες ότι... ρε 3.000 κόσμο έξω από το γήπεδο σε ευρωπαϊκό παιχνίδι εκτός έδρας. Εγώ είμαι χορτάτος και δεν χρειάζεται να βγω στους δρόμους. Είσαι. Εσύ που είσαι πεινασμένος, είσαι στον δρόμο συνέχεια. Τον πεινασμένο να φοβάσαι. Ποιον να φοβάσαι. Ποιον να φοβάσαι, τον αριστοκράτη που είναι με τα κονιά του τα δύσκολα και τα χαλιά, τα παχιά και την κόμενα δίπλα. Είδες Μητζίθρα, άντε να μην πω. Ναι, είδα. Είδα. Ο Τζανετάκος μου ήσουνα. Παλιά δεν ήμουν, Τζανετάκος δεν ήμουνα ποτέ, ρε μεγάλε. Ποτέ φάπα. Προπονητή και πήρα μαζί. Ποιο? Προπονητή και πέφτει. Και πήγες και πήρες πρόεδρο από την ΑΕΚ. Πήρα πρόεδρο από την ΑΕΚ. Ναι, δεν πήρες. Ναι. Άντε, και εσύ πήρες, και εσύ πήρες αρχικουμάντο από τον ΠΑΟΚ. Τον Καγκάτσι. Ποιο να πήρα? Τον Καγκάτσι. Πού, πότε? Όταν. Τον Καγκάτσι ανέκαθεν τον είχα, δικός μου ήταν αγόρι μου. Από παλιά. Απλά τον κάνεις λάθος. Κάπου, ο Καγκάτσι, άκου να σου πω. Πασχάλιε, τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Ο Καγκάτσις από πιτσιρικά ήταν ΠΑΟΚι βαμμένο και από το σχολείο. Και όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, ναι, όταν κατηφόρησε στην Αθήνα, άλλαξε στρατόπεδο. Μαζί σου. Στα λόγια μου. Θα έρθω, αλλά θα τα πεις όπως είναι τα πράγματα.
Προηγουμένως σου τον έδωσα όποιος... κατάσκοπο για να ξέρω τι κάνεις, ρε κουφάλες. Όποιος κατεβαίνει στο λιμάνι ερωτεύεται και κάθεται εκεί πέρα. Τι να κάτσετε, ρε, που άμα δεν λοιπόν, υπήρχε, ο... αν δεν υπήρχε το... Ολυμπιακός, ο Πειραιάς δεν θα ακουγόταν πουθενά στον κόσμο, ρε. Γι' αυτό σου λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι μέγεθος. Η Θεσσαλονίκη είναι τεράστιο όνομα, ρε, μπροστά στον Πειραιά. Έρχεται παπά, παπά. Τουρκολίμανο έχεις, ρε. Τουρκε. Λοιπόν, πες μου κάτι, Γιώργο. Πες τον δημοσιογράφο, τον έχεις κολλητό ακόμα? Ναι, ναι. Άντε, μπράβο. Κάτσε το να. Ναι. Θα μας χρειαστεί. Πασ... Όχι, θα μας χρειαστεί. Θα σου χρειαστεί. Πασχάλη, λοιπόν, περνάω, ναι, περνάω αέρα από τους χαρτινούς στην ΑΕΚ. Γιατί το σήμερα... μόνο που υπολογίζω είναι Ολυμπιακός. Σου το λέω να το ξέρεις. Μάλιστα, ακούστηκε και ένα σύνθημα εχθές. Πάω κλέ, μπιμπιπ τον Ολυμπιακό. Για αυτούς τους γράφουμε στα φρύδια μας τα δυο. Στα φρύδια, έχουμε φρύδια. Ναι, μάτια, ναι, φρύδια, ναι, ναι, ναι. Μόνο τον καραμαλή. Ολυμπιακό σέβομαι, τίποτα άλλο. Το ξέρω και σε σέβομαι. Γι' αυτό θα σε ξεπατώσω, τέρας. Λοιπόν, για να είναι πιο μεγάλη νίκη μου, πιο λαμπρή. Αυτά που κάνεις είναι όνειρα θερινής νυχτός. Έτσι λες εσύ που έλεγε και σχορεμένος ο Μάκης. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ξέρεις πότε θα αρχίσω να σε σκέφτομαι. Για πες. Αν κερδίσεις αύριο, ναι, θα αρχίσω να προβληματίζομαι. 1-4-1 το μάτς, να ξέρεις. Δεν ξέρω. Και τους δούμε. Βάζει όλους μέσα, μαθαίνω. Αλλά άμα χάσεις, ναι, άμα χάσεις, χάσεις, φίλε. Γιατί είμαι στους 5 βαθμούς και έλα στην Τούμπα. Αλλά να έρθεις, μην κάνεις όπως σε πέρσι. Βρε, στην Τούμπα θα σε τσαλακώσεις. Ποδόσφαιρο είναι. Ξέρεις κάτι, λοιπόν, Πασχάλιε. Το, ναι, ποδόσφαιρο, και γι' αυτό το αγαπάς και εσύ, γιατί είσαι μπαλαδόφατσα. Λοιπόν, άμα, ναι, εξαιρέσουμε το αντιπαοξιδλίκι σου, είσαι πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος. Σου το λέω, έχω μάθει για σένα. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο, γι' αυτό είναι ο βασιλιάς στο σπορ, γι' αυτό είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη της ανθρωπότητας μετά τον τροχό. Τεράστιο στο εμπόριο, τρίτο, λοιπόν, μετά τα όπλα και τα ναρκωτικά. Γιώργο, ναι, Γιώργο, γι' αυτό, γιατί ο μικρός μπορεί να κερδίσει το μεγάλο. Να σου, ναι, πω κάτι. Δε στο 0-1 της του αυτό. Έπρεπε να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Κέρδισα εγώ. Μπορεί να με κάτσει κάτι τέτοιο. Με την ΑΕΚ. Εσένα όμως θα σε φάω ζωντανό. Δεν ξέρεις πώς σε περιμένω, Πασχάλη. Λοιπόν, πέρσι είπα κάτι ότι το μάτι στην Τούμπα δεν θα λήξει και με μνημόνευες για μισή ώρα και πάνω. Βεβαίως, τι μισή ώρα. Ακόμα σε μνημονεύω. Ακόμα μνημονεύεις. Ξέρεις, κάποτε όταν κατέβηκε, ναι, ο Ξέρξης και τον μπλακώσανε Αθηναία και τον κάνανε κοιμά, είχε βάλει έναν υπηρέτη κάθε μέρα να του λέει «Μην ξεχνάς τους Αθηναίους». Αυτό το χνέρι που σε κάνανε. Και εμείς κάθε μέρα που σηκωνόμαστε και στα παιδιά μας έτσι τα μάθαμε, μην ξεχνάτε, ας την ΑΕΚ τώρα, μην ξεχνάτε τον Ολυμπιακό, αυτό μας έκανε πέρσι. Δεν ξέρεις πώς σε περιμένουν. Από όποτε κατεβαίνεις κάτω εσύ σε ευχηρίζουνε. Ακόμα και τα εξηγείδες. Και το κινητό με φάγανε οι κουφάλες. Ναι, γιατί σου λέω. Γιατί σου λέω, λοιπόν. Λέγε. Για να, επειδή δεν μου αρέσει να μακρυλογώ, ναι, γιατί σέβομαι και τους άλλους, θα πω ένα τελευταίο και θα κλείσω. Ναι, πουλάκι. Λοιπόν, μου, θα πω αυτό που θα με μνημονεύεις για φέτος. Το περισσότερο ήταν ότι δεν θα λήξει το παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, χάνει σήμερα. Ναι. Χάνει 2-0 από τον Ολυμπιακό Μεσημβρίου. Ναι. Και φέρνει χει με τον Άρη. Ναι. Και λόγω με γκολ είμαι πρωταθλητής. Λοιπόν, αυτό σημείωσέ το. Το γράφω. Τα βάζω, ναι, και τον αυτό, ναι, να το. Είναι το όνειρό σου. Ο Άρης θα σου κάνει τη ζημιά. Αυτά είναι με το στόμα. Ναι. Μπαρμπούτι δεν παίζεται με το στόμα. Πετάς τα κόκαλα και πρέπει να χτυπήσουν στον τοίχο. Γιατί με το στόμα εσύ δεν παίζεις. Ήταν 5 χρόνια πρωτάθλημα. Ναι, αλλά δεν το πήρα. Ε. Δεν το πήρα. Τώρα που πέρσι το πήρα, μου το έφαγε στα χαρτιά. Φέτος, ναι, σε έχω 8 βαθμούς κάτω. Και κάνει όνειρα. Κάνε όνειρα, ρε Πασχάλη, έφυγε. Όνειρα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ναι, χαιρετώ. Γεια σου, Πασχάλη. Χαιρετώ. Γεια σου, παιδί μου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Σε περιμένω. Άκου λίγο τι λένε οι παοξίδες. Ορίστε ο επόμενος. Παρακαλώ, ακούγεστε.
Πέσατε, να ξαναπάρετε κύριε. Συνεπούς, στο ραντεβού της με τους φίλους του ΠΑΟΚ που θέλουν να είναι διαβασμένοι και σωστά ενημερωμένοι, η Φόρτσα βρίσκεται στα περίπτερα αλλά και σε κάθε γωνιά του πλανήτη. 2-31-0-2-87 και 3-8. Η Φόρτσα είναι σήμερα στη διάθεσή σας και όλο το Σαββατοκύριακο με αποκαλύψεις, ειδήσεις, παρασκήνια, ένθετο για το στοίχημα και μια μεγάλη προσφορά για όλους τους αναγνώστες της. Ναι, αλλά πού είναι τα άλλα που πρέπει να γράφει με τη Φόρτσα? Όσα προβλέπονται από τη συμφωνία με το Ροστόν για το τάγκ από την Ισλανδία, με τη Ροστόν. Σέρτζιο Ολιβέιρα, όταν ο Σέρτζιο συνάντησε τον Σέρτζιο, λέει. Μάλιστα, θα τα βρείτε όλα στη Φόρτσα. Αλεξάνδρ Πασχαλάκης και τα λοιπά και τα λοιπά. Μαγικές κινήσεις, κυρίες και κύριοι, ο Γιωργάρας με τον Μάριο Μπράγκο. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς το να. Καλησπέρα, πρώτη φορά περνώ. Βεβαίως. Φίλαθος της ΑΕΚ, είμαι η Χάρτινος, όπως την αποκαλείτε. Χάρτινος, παλιός ξάδερφος, πληγωμένοι και παραπονεμένοι είμαστε από εσάς. Ω αδέρφια, συγγενείς και φίλοι. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμη γιατί μας λέτε Χάρτινος, όπως και γιατί μας λέτε. Γιατί πήρατε το πρωτάθλημα στα χαρτιά, γι' αυτό σας λέμε Χάρτινος. Κούλες, γιατί μας λέγατε. Γιατί μας πήρατε λέγατε... το πρωτάθλημα, εσύ πες. Όχι, το πήρες μέσα. Κούλες μας λέγατε και πριν το μάθημα. Αεκούλα, όποιος έλεγε είναι αγαθός. Μας έλεγε Αεκούλα. Όποιος έλεγε την ΑΕΚ Αεκούλα, από τη στιγμή που η ΑΕΚ έχει 5 φορές περισσότερα τρόπια από σένα, είναι αγαθός. Μα και κακόμοιρος. Και... από αυτή την εκπομπή και... δεν θα ακούσει τέτοια. Δεν λέω για σας και φίλαθλοι και απλώς κόσμος. Εντάξει, και... τώρα η μάζα είναι μάζα. Ο ανεβασμένος αυτός που λέει Αεκούλα την τεράστια ΑΕΚ είναι παπάς. Παράπονο, ναι, αλλά... έχουμε από σένα, δεν το καταλαβαίνεις. Και πού είσαι. Γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο. Αυτό που ήρθε, όχι, δεν γίνονται. Μεταξύ αδερφών. Γιατί το ποδόσφαιρο. Δεν ήθελα τίποτα παραπάνω από σένα, από το να είσαι με σεβαστής. Και όχι να βγαίνεις να κάνεις δηλώσεις ότι είμαι Μάο Μάο από τη στιγμή που δεν έπεσε μια δαχτυλίθρα μέσα. Αυτό είναι το παράπονο μου. Γιατί κατά τα άλλα ήταν ένα γκολ αμφισβητούμενο. Όπως και να το κάνεις. Άλλος θα το δει, ο αεξής το βλέπει ότι δεν ήταν, εγώ το βλέπω ότι ήταν εκεί. Αυτή είναι η άποψη του Προέδρου. Έπαιξες μπάλα μέχρι το 90, σοβαρή, μπορούσες να κερδίσεις το μάτς και στο 90 έγινε αυτό που αν δεν γινότανε κανείς δεν θα είχε παράπονο. Τέλος πάντων, έχει γίνει αυτό, το έχουμε πει, δηλαδή με αυτή τη λογική, αν βγαίναμε ξανά στον αγωνιστικό χώρο και έλεγε... Εγώ δεν θα έμπαινα ρε φίλε, δεν θα έμπαινα, θα έλεγα. Στο διαιτητή. Με πήρε η γυναίκα μου και το παιδί μου έκλαιγε. Ότι είναι ένας επάνω με ένα πιστόλι και δεν να με σκοτώσει. Δεν βγαίνω. Βγες εσύ και σφύρα όσο θέλεις. Είναι λίγο εικασίες βέβαια αυτά. Είναι, αλλά εγώ δεν θα έβγαινα άμα ήμουν ΑΕΚ. Πολύ καλά έκανε και δεν έβγαινε. Η συμπεριφορά η μετά είναι που με πείραξε. Αυτό ήθελα. Το θέμα είναι ότι είχε γίνει το κακό για το πάνω. Είχε γίνει. Εσύ τι βγαίνεις και με κοροϊδεύεις. Εγώ δεν το χάρηκα το πρωτάθλημα. Το ξέρω. Όχι γιατί δεν είμαστε καλοί, δεν είμαστε καλύτερη ομάδα. Δεν το βλέπω αυτό. Βρε, μπορεί πάλι να το παίρνες. Στο πρώτο γύρο ήταν καλύτερη η ΑΕΚ, στο δεύτερο ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Αυτή είναι η αλήθεια. Απλά εγώ πιστεύω ότι για αύριο ότι θα είναι μεγάλη ντροπή για την ΑΕΚ αν δεν κερδίσουμε. Από άποψη γιατί ρε να είναι ντροπή, τι κατεβαίνει τα τρίκαλα να παίξεις. Με μια πολύ καλή ομάδα θα γίνει ντερπάρα, η ΑΕΚ είναι γηπεδούχος, έχει τις αβάντες. Σαν φίλαθος της ΑΕΚ απαιτώ μόνο νίκη. Παντού δεν κάνει ούτε το χ. Με τον Ολυμπιακό δεν το απαιτείς. Εννοείται. Είναι, πάντα, είναι το χειρότερο σωματείο. Πόσο πιο πολύ τώρα με τον ΠΑΟΚ, ναι, που έχει γίνει όλο αυτό. Και εννοείται και με τον Ολυμπιακό. Παίξε μπάλα και κέρδισε. Ναι, που δεν τρέχει τίποτα. Ποιο τον Ολυμπιακό που έχει καταστρέψει το ποδόσφαιρο, τι να σεβαστώ. Και δεν θα είναι και έκπληξη άμα θα κερδίσει η ΑΕΚ. Όχι, εννοείται δεν θα είναι. Παντού να κερδίζουμε. Έτσι. Πάμε να δούμε μπάλα. Πάμε να καλυτερεύσουμε τις σχέσεις μας. Δεν θα καλυτερεύσουν οι σχέσεις ποτέ μετά από αυτό που έγινε. Ποτέ. Εμείς πρέπει να τις καλυτερεύσουμε. Ο κόσμος
Εμείς που έχουμε μια άλλη σοβαρότητα και ένα άλλο αυτό, πρέπει να τις καλυτερεύσουμε. Ο κόσμος το κρατάει. Ο καθένας κοιτάει το τέτοιο από την πλευρά του. Όχι άμα άτιμα, κάποιος, όχι άτιμα, άμα, παλικαρίσια. Άμα πάει κάτι να πει κάποιος αξίς, μας λένε αυτό. Άμα πάει κάτι να πει ένας παοξής, πετάει το Αριανός και λέει εσείς χάσατε την Καλαμαριά που ισχύει για να πέσουμε ή δεν ισχύει. Ισχύει. Ισχύει γιατί ακούω ναι. ότι ήταν άνανδρο αυτό που έκανε η ΑΕΚ. Αυτό που έκανε η ΑΕΚ όμως, συγγνώμη λίγο, το έκανε... Ποιο ήταν άνανδρο. Αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ. Γιατί ήταν άνανδρο. Που χάσανε σε τρία λεπτά, έφεραν δύο γκολ από την Καλαμαριά. Κάδισα και έχασα να υποστηρίξω τα αδέρφια μου. Ναι και πανηγυρίζανε. Έτσι, και... έτσι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Ακριβώς επειδή... Εσύ δεν έχασες μια φορά από τον Ολυμπιακό για να πάρει το πρωτάθλημα μαζί μου. Όχι, όχι. Με τον Παναθηναϊκό, αλλά κάτι έχεις κάνει. Δεν θυμάμαι τώρα. Κάπου κάθισες και το πήρε ο άλλος. Με τον Παναθηναϊκό είχες πάρει ένα-ένα με λάθος του λαφτή για να μην βγει ΑΕΚ Ευρώπη. Α, είδες που γίνονται. Ναι, ο Παναθηναϊκός... Αλλά αν δεν ήταν η Καλαμαριά δεν θα έχανα για να ρίξω τον Άρη. Γιατί μετά θα με βρίσκανε αντιμέτωπο. Η ιστορία όμως έγραψε. Έγραψε. Ότι πουλήσατε το... Δεν πουλήσαμε, κάτσαμε. Πουλήσαμε είναι ότι πήρα λεφτά. Πουλήσατε ενώ εντάξει. Κάθισα είναι άλλο ρε. Εντάξει, στήσατε, στήσαμε. Στήσατε τον πάτο σας. Τον πάτο μας θέλει να τον πόλεσε κάνω το κέφι. Αυτό. Αλλά εγώ, λεφτά δεν πήρα. Εγώ αν παίρνω ωραία δεν πήρα. Ο Ολυμπιακός σε πέρσι στήθηκε για να τον πάρεις εσύ ρε. Δεν πρέπει να ντρέπετε. Το μάτς με εσάς. Ναι βέβαια. Ο Ολυμπιακός ανέκαθεν δεν ήταν βρώμικη ομάδα. Α, μπράβο, είδες που συμφωνούμε. Έφυγε σαν εξή, πάμε στον άλλον, ορίστε. Ναι, καλημέρα, τι κάνετε. Καλώς το να. Καλά, ο προηγούμενος δεν τρέπεται λίγο για τα αυγή. Εντάξει μωρέ τώρα, γι' αυτό σαν εξή είναι. Ωραία. Πρωτοφανή κινητοποίηση κατά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Αλλά με τον αγώνα με τον Ολυμπιακό δεν υπήρχε καμία κινητοποίηση. Βέβαια. Προφανώς πρέπει να πληρωθούν τα περσινά γραμμάτια. Λες. Σίγουρα. Εγώ πάντως, εγώ πιστεύω ότι πάλι ο Βιερίνια δεν σκάφος. Ρε πάνε μέσα και παίξε μπάλα, έχεις ομάδα. Λένε καταραμένο το ΟΑΚ, αφού πάντα είχαν καλύτερη ομάδα τα τελευταία 20 χρόνια αυτή. Συγγνώμη, θέλεις το τελικό το καταραμένο το ΟΑΚ. Έλατε, έπαιξες μπάλα και τους ξεπάτωσες. Εγώ βλέπω ότι αυτή η ομάδα έχει το υλικό, έχει τον τρόπο, έχει την ψυχολογία. Γυαλίζω τον όνομα του, ναι. Θα μπουν μέσα και θα τους κατασπαράξουν. Μαζί σου αδερφέ μου, το μικρό σου όνομα. Αντώνης. Τι ωραίος είσαι ρε Αντώνη, γιόρταζε και πρότεινος. Ναι. Ο Αντώνης ναι. ήταν λίγο τρελάκιας, ε. Δεν ξέρω, προς άλλη το τρελόν, κάτι έτσι. Α, για δεν σου λέω ρε παιδί μου. Έχεις και εσύ μια ψυχοπάθεια, έχεις. Το θέμα είναι ότι με αυτά που λέει ο προηγούμενος, ξέρει ότι είχε άδικο και προσπαθεί να βρει τώρα. Τι έγινε πριν 15 χρόνια με την Καλαμαριά, ναι. προκειμένου να μπορείς και εμένα να με κατεβάσεις λίγο στο πίθετό του. Μα μόρα... Και δεν βγαίνεις να λες ρε, δεν βγαίνεις να πεις ότι ο Ολυμπιακός με βοήθησε πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι ρε, το είπε, δεν το χάρηκα λέει. Έστω. Δεν το είπε, δεν το χάρηκα, αλλά... Και για να πει μέσα ο Σαββίδης, κάτι προηγήθηκε. Βέβαια. Ένα κόλπο ακυρώθηκε, ξέρεις, δεν μέτρησε τον κόλπο επειδή... Όχι, και άμα το ακύρωνε με τη μία πάλι δεν γινόταν τίποτα. Αλλά η προπαγάνδα τους φίλε δεν λέει και αυτό που έγινε πριν πει ο Σαββίδης. Λέει μόνο και αυτό που έγινε μετά που πήγε ο Σαββίδης. Ναι. Γιατί από ό,τι έγινε πριν πει ο Σαββίδης δεν τους υπέρει καθόλου. Τέτοιος παπάς είναι ο Αεξής. Εγώ βλέπω ότι η ομάδα αυτή λέει θα το πάρει αίτητη. Βαριά να κάνει μια ισοπαλία 2 ακόμα. Έχω πολύ καλό υλικό. Έχω επενδύσει και του χρόνου θα είμαι και ο Μίσης Σάντος Βίκη να το πάρω πάλι έτσι τόσο πρωτάθλημα. Να σου πω έτσι κάτι. Να... Κάποτε ο Ιβάν είχε πιει και ένα δυο βότκες και ήταν και στα γούστα. Εκεί στο Μακεδονία Παλάς μίλησε στον κόσμο και είπε θα πάρω το πρωτάθλημα Ευρώπης. Και τον πήραμε για τρελό. Δες το να τις κινήσεις που κάνει. Σε μία πενταετία στο καινούργιο το γήπεδο ο ΠΑΟΚ θα είναι σε επίπεδο Πόρτο, Μίλαν, Ντόρτμουντ, Άρσεναλ. Αυτός ο άνθρωπος είναι τόσα χρόνια έμαθαν την αδικία στο σφάξιμο και στην ανυποληψία. Αυτός ο άνθρωπος ήταν απάντηση στις προσευχές μου. Και το καλό είναι ότι έχει φάει πολύ άκρα το μικρόβλημα τον ΠΑΟΚ. Ναι.
Δεν βλέπεις τον Γιωργάρα εκείνης που κάνει. Ο Γιωργάρας είναι ο επόμενος ηγέτης του ΠΑΟΚ. Εγώ θα ξεχάσω μετά το τελικό πέρυσι που άνθρωπος περίμενε στα αεροδρόμια σαν μικρό παιδί για να χαρεί με τους παίκτες. Έκλαιγε σαν μικρό παιδί όταν το σήκαναν οι παίκτες στον αέρα. Και επίσης οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν κάτι στον ΠΑΟΚ. Και 10.000 συμβόλαιο να έχουν. Με αυτό το τύπο που έχουν φλέξει για πρόεδρο, από τα μπόνους μέσα μπορεί να πάρουν και διπλάσια λεφτά από την πέρα από το συμβόλαιό τους. Γιατί αυτός με μια νίκη τρελαίνεται, πάρει μοιράζει λεφτά. Ναι, έτσι έχει φάει όπως είπε στο μικρόβιο. Έφαγε την ανάσα. Και είναι νέος και έχει διαδόχους και είναι κολοσσός. Αύριο είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι της ιστορίας μας. Μέχρι το επόμενο που θα είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι της ιστορίας μας. Μέχρι το επόμενο που θα είναι επίσης το μεγαλύτερο παιχνίδι της ιστορίας μας. Καταλαβαίνεις πως το πηγαίνει. Κάθε παιχνίδι είναι τελικός. Και πού είσαι με τον Ολυμπιακό, αυτοί εδώ που πήρες θα παίξουν, να ξέρεις. Δηλαδή ο Ολιβάρης μπορεί να παίξει και αύριο. Εγώ θέλω να δω τον Μπαρμπασάβα με ξένο διευθυντή να προσπαθεί να κάνει καλοκαιρινή. Ναι. Θα το πεις τίκο πως είσαι, μπες μέσα να παίξεις, αλλιώς θα φας μείνουν 10. Ναι. Και σήμερα μπαίνεις και παίζεις μετά. Πάω στο διάλειμμα, να είστε καλά, 2-31-0-2-87 και 3 οχτάρια. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 2-31-0-2-87-8-8-8, ανοίγουμε και πάλι γραμμές. Τι λέει το Sport Time? Ο ΠΑΟΚ λέει έβαλε στο ταμείο του 9 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση του Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς, τα οποία θα πάρει με δόσεις από την Al Ittihad. Σε αντίθεση με ό,τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στους ανταγωνιστές του, αυτά τα χρήματα που πήρε τα έριξε ξανά στο ποδόσφαιρο, λέει η Αθηναϊκή Sport Time. Σε αντίθεση με ό,τι γίνεται, λέει, στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στους ανταγωνιστές του, αυτά τα χρήματα που πήρε τα έριξε ξανά στο ποδόσφαιρο. Φίλε ακροατή, καλημέρα σου. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Ναι, γεια σας κύριε Συρίγο, τι κάνετε, καλά είστε? Καλημέρα, κύριος Γιώργος από την Αθήνα. Ναι, από Αθήνα, ΠΑΟΚ. Τι κάνεις, Χρυσένη? Σας ακούμε με ευχαρίστηση. Ωραία. Εγώ απλά ήθελα να προσθέσω και μια άλλη άποψη σε αυτό το οποίο είπατε όσον αφορά για την ΑΕΚ, στη συζήτηση που είχατε με τον ακροατή. Εγώ έχω την άποψη ότι δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί από τον ΠΑΟΚ αυτό το επεισόδιο το οποίο έγινε, διότι ήταν πάρα πολύ σοβαρό, ήταν καθαρά μια κλοπή. Άρα από εδώ και πέρα δικαιούται ο κάθε φίλαθλος του ΠΑΟΚ να αποκαλεί την ΑΕΚ κούλα. Γιατί είναι πραγματικά κούλα, δεν μπορεί να την πεις. Χάρτινη όμως, είναι οι συμπεριφορές. Ακούσαμε την ολοκλήρωση τη σκέψη μου. Βεβαίως. Είναι οι συμπεριφορές, δεν είναι τα τρόπια. Μάλιστα. Λοιπόν, ούτε πρόκειται να ξεχαστεί μια ποτέ. Συμπεριφορά διότι, ήταν. Ναι, πραγματικά. Διότι συνέβη και το εξής πράγμα, κύριε Συρίου, για να μην ξεχνιόμαστε. Εξαιτίας αυτού του αγώνα, ο πρόεδρος μας είναι τιμωρημένος 3 χρόνια. Ναι, αυτό δεν το λέμε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα πιο σοβαρά. Λοιπόν, και βέβαια θα μπορούσε να γίνει μεγάλη ζημιά στην ομάδα μας. Να τα παρατήσει και να φύγει. Όχι, όχι αυτό. Μα τι, δεν μπορούσε. Από τιμωρία. Για φανταστείτε να έμπαινε κόσμος μέσα και να γινόταν ο χαμός και να είχαμε νεκρούς. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ύποπτος ο ρόλος τους. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί και ας αφήσουν αυτά τώρα να δούμε την επόμενη ημέρα και αυτά οι δηλώσεις Γιδόπουλου και δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε. Ο ΙΑΕΚ, εάν θέλει οτιδήποτε, θα πρέπει κατά εμένα, έτσι, κατά εμένα, να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη και να επιστρέψει από την τροπιοθήκη της στο κύπελο του πρωταθλήματος στην ΕΠΟ. Τελεία. Από εκεί για πέρα είναι πρωταθλήτρια, είναι στα χαρτιά και επιστροφή. Μόνο τότε. Δεν συνέβη τέτοιο χτύπημα στην ομάδα μας από καμιά ομάδα του ΠΟΚ σαν αυτό το οποίο έκανανε. Ο πρόεδρός μας μπήκε 4,5 λεπτά μετά τη διακοπή του παιχνιδιού. Όλοι οι ΑΕΚ ήταν μέσα, το βλέπαν όλοι και ο Μελισσανίδης το έβλεπε στην τηλεόραση, ήταν ένα κανονικό γκολ και παρόλο αυτού αρνήθηκαν να παίξουν. Δεν πρέπει να ξεχαστεί. Όταν είσαι μεγάλη ομάδα δεν πρέπει να τα ξεχνάς αυτά. Πρέπει να λειτουργείς σαν μεγάλος. Αν τα ξεχάσεις είσαι μικρός και θα σου το ξανακάνουν πάλι. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχάσεις. Παρά μόνο όταν θα ζητήσουν κατά με πάντα. Να, την δημόσια συγγνώμη και εφόσον επιστρέψουν το κύπελο του πρωταθλήματος στην ΕΠΟ. Θα καταλάβεις κύριε Γιώργο ότι πολλές φορές η υπεύθυνη θέση που έχω
Ναι, ναι, σαν όχι, να ακούω. Θα πρέπει να είμαι λίγο πιο διαλλακτικός, ναι, όχι, αλλά δεν πάω να συμφωνώ μαζί σου. Ναι, έχετε δίκιο, απλά και εγώ προσθέτω την άποψή μου σε βεβαίως αυτά που λέγονται να τα ξεχάσουμε. Λες, διότι αυτά που δεν μπορώ να πω εγώ. Ναι, ο μεγάλος πρέπει να συμπεριφέρεται και σαν μεγάλος. Τώρα να προσθέσω και κάτι άλλο για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Σωστά η ομάδα μου τότε χαρίστηκε στον Απόλλωνα και έσωσε τον Απόλλωνα. Σωστά, και όταν θα χρειαζόταν και αν ξαναχρειαζόταν πάλι το ίδιο να έκανε. Αλλά εγώ θα ρωτήσω όμως και κάτι άλλο. Η συμπεριφορά της διοίκησης του Απόλλωνα Πόντου, του σημερινού, ποια είναι στην ομάδα μου? Δεν ήταν καλή, κάτι είχε γίνει μια παρεξήγηση και κακώς έγινε παρεξήγηση. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί αυτά πρέπει να τονίζονται και να υπάρχουν. Σωστά έκανε τότε η ομάδα μας. Μπράβο, συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Πάλι καλά, και αν χρειαζόταν πάλι να το ξαναέκανε. Αλλά να δείτε όμως και κάτι άλλο. Η σημερινή συμπεριφορά της διοίκησης, της σημερινής διοίκησης, ποια είναι στην ομάδα μας? Νομίζω ότι τελείωσε αυτό το πράγμα τώρα που ήταν εκεί κάποιο με τον... Πώς λέγεται αυτός ο... Βάση περιπτώσει, απλά έτσι... Το... απλά, όταν είσαι μεγάλος πρέπει και η συμπεριφορά σου να είναι του μεγάλου. Αυτό θα ήθελα να πω. Να σε καλά, κύριε Γιώργο. Σας ευχαριστώ πάρα άντε πολύ. Με την νίκη αύριο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Για χαρά, ορίστε ο επόμενος. Παρακαλώ. Ορίστε. Καλά ρε ανυπόμονε, κράτα λίγο τη γραμμή, 2 λεπτά να τελειώσω με τον άνθρωπο, η οικογένεια Σαββίδη λέει, 2-31-0-2-87 και 3-8, επένδυσε στην ήδη πολύ δυνατή ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου, αφού έδωσε 6,3 εκατομμύρια για την απόκτηση του Ίγκατσον και Σβιντέρσκι, πάμε να πάρουμε αυτό που κλέψαν πέρσι, λένε τα παιδιά. Και περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ για τα συμβόλαια και τα μπόνους υπογραφής του Γιώσιπ Μίσης και Σέρτζιο Ολιβέιρα. Επίσης, μπορεί να απαλλάχθηκε. Ναι, να πάρουμε τη γραμμή και συνεχίζουμε. Από το υψηλό συμβόλαιο του Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς. Ωστόσο πληρώνει περισσότερα στους καινούριους παίκτες. Παρακαλώ. Έλα ρε παπά. Έλα κάτι ρε. Κάτι ξεχνάς ρε. Ιβανίσιος είμαι. Τι κάνεις μωρό μου, πού χάθηκες τόσο. Καλά κούκλε μου. Χαίρεσαι, ένα που χαίρεσαι. Γέροντα ψοφέ που σε λέει και ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Πολύ σοφός άνθρωπος έχεις γίνει ρε παπά. Είμαι. Ήσουν αλλά κρυφό ταλέντο. Όπως είναι κρυμμένοι σαν τα κουνάβια μέσα στις κουφάλες τώρα ο Κατερινιώτης με τον Γάβρο. Ναι. Βγάζουν ναι το κεφάλι και ακούνε, περιμένουν τι θα γίνει αύριο. Ναι. Για να βγουν τη Δευτέρα, το άλλο Σάββατο να σου βγουν. Μέχρι το άλλο Σάββατο ναι, θα έχει περάσει ο πόνος. Λοιπόν, εσύ τώρα ξεχνάς τα λεφτά του Ροζρίγκες, ένα από τα κόσα. Ναι, το λέει παρακάτω, το λέει, εδώ εσύ το λέει. Εσύ δεν το είπες όμως. Δεν πρόλαβα ρε φίλε, αφού πήρες τηλέφωνο. Αυτά πήγα να πω. Εγώ σου είπα, είσαι μεγάλος παπάς, Ρε παπά, σου γράφει, γράφει. Σου λείπει το τέρι σου, ο Χίτας, κανένας άλλος. Μάλιστα. Τίποτα. Λοιπόν, αυτός ο Ολιβέιρα, ξέρεις, ναι, υπάρχει πιθανότητα να το βάλει και αύριο. Εγώ φίλε στην Τριβανίσια και επειδή είσαι και μπαλαδόφατσα και έχεις δει πολλά, θυμάμαι σε έναν αγώνα με τον Ολυμπιακό, στο 6-1 στα Σέρας, ήσουνα μέσα. Αν ήμουνα μέχρι το γόνα του Λάσπη φάγαμε, πήγαμε τη μέρη και χάλασε και τα μάξια, όχι, ένα σκουπιδάκι μπήκε μέσα στο καρμπιλάτερ, ξέρεις ότι ήταν ναι, αλλιώς. Μπαρ, στον δρόμο, μπαρ. Καινούριο αυτοκίνητο, ρε. Καινούριο, με χίλια χιλιόμετρα. Ναι, τα πρώτα 1000 χιλιόμετρα, ναι. Θυμάσαι ποιους έβαλε και παίξανε για πρώτη φορά. Τι να θυμάμαι με τα χάπια που παίρνω τώρα. Την Τετάρτη, την Πέμπτη. Αν θυμάσαι, βαρούσαμε μπέναλτι μέχρι τις 9 η ώρα σου, για το κύπελλο μέσα στα Γιάννητσα. Και εκεί ήσουν αεραλίτη. Ναι. Πω. Και ξωνιάσουν στην καφετέρια μαζί με τα παιδιά που δουλεύαμε μαζί. Ναι. Ήταν ένας γάβρος και μου τη βγήκε εμένα και μου λέει πού πας ξυπόλυτος αγκάδια ρε. Ο δικός μου ο Κοσκοτάς λέει μάζεψε όλη την αφρόκρεμα. Μάλιστα. Τότε εγώ είχα το μαγαζί και ήμουν τσεπάτος. Και τώρα λοιπόν, έχω μάθει ότι είσαι λυράτος.
Τώρα δεν εντάξει, χάλια είμαστε άσχημοι. Λοιπόν, ήθελα να πω. Άκου τώρα την ιστορία. Λέγε. Λέει ένα δευτερόλεπτο. Λέγε. Λοιπόν, και μου λέει, βάζουμε ένα σίγμα μου κάνει. Του βάζουμε, λέω, έχω τη τσέπη μου. Μετράω εγώ, έχω 90 χιλιάρικα πάνω. Φίλε. Του λέω, κάτσε κράτησε το τάλιρο. Του λέω, τα 85 τα δώσουμε στην πλωσον άλλον. Του λέω. Τα δίνουμε στον άλλον. Στο 3-0 του λέει ο Αριανός. Τι γίνεται τώρα, λέει, δώσου τα, λέει, τα λεφτά, λέει, χάσαμε. Και στο 3-0, έπρεπε να το βάλεις κι άλλο στοίχημα. Μας αποκάλυψαν οι του Ποτισμένου κάτω που ήταν εκεί στις Πορτοκαλάζανες στο παιχνίδι, ναι, που κάναμε τη μανούρα, μας είπαν γιούφτους. Οι γύφτοι από το Ποτισμένο. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Και έγινε το έλα να δεις εκεί πέρα. Χαμός είχε γίνει. Όσο, για να συμφωνήσω μαζί σου για το θέμα του Ολιβέρα, ναι, σε εκείνο το μάτς είχε πάρει από τον Παδραμαϊκό το Λεοντιάδη και τον Τσιπλάκη. Το Λεοντιάδη και τον Τσιπλάκη. Και το Μισακίδη τον ανεψιόμενο από τη Δράμα. Όχι, το Λεοντιάδη, τον Τσιπλάκη. Τον είχαμε, πήρε ο Γάβρος. Το Μισακίδη τον πήρε ο Γάβρος, μην με μπερδεύεις. Και είχαμε πάρει και ένα παιδί. Και ένα παιδί. Καλά, ρε, τι δουλειά έχεις με αυτούς, του λέω. Λέει, εσείς δεν πληρώνετε. Καλά, του λέω, θα φας καλά σήμερα. Και έφαγε καλά. Και είχαμε και ένα παιδί, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε, ένα από τους εραστέχνες, έπαιξε και αυτός και μετά πήγε στην Καλαμαριά, πώς το λέγανε να δεις. Και αυτός πολύ καλός ήταν εκείνη την μέρα. Ήρθανε την Πέμπτη από τον Παδραμαϊκό και την Κυριακή παίξανε και βγάζανε μάτια. Βάλε μου τον Ολιβάρες αύριο, φίλε, τον Ολιβέιρα, πώς λέγεται, Ολιβέιρα, ναι. Βάλε τον μου αύριο να παίξει, συμφωνώ. Αυτούς και τους δυο μαζί τους βάλει τη Δετάρτη με τον Πανιόνιο. Λες. Θα θυμάσαι, αλλά θα πέσει πολύ κλωτσιά, θα μας προκαλέσουν αυτοί. Έλα ρε, άσε τώρα σε προκαλέσουν. Πάρε το μάτς αύριο. Βρε, πάρε μου το μάτς αύριο και άσε με τον Πανιόνιο. Ναι, καλά, εντάξει. Την ΑΕΚ να νικήσω. Αυτό δεν σου λέω. Την ΑΕΚ να νικήσω. Μετά βλέπουμε. Άντε, γεια. Ορίστε ο επόμενος. Ορίστε. Ναι, έλα. Έλα. Καλημέρα. Καλώς καλημέρα από την Ασπρόμαυρη Νέα Υόρκη. Γεια σου ρε φίλε, ο φίλος ο Σταύρος. Ο Ανδρέας. Ο Σταύρος, ναι. Γεια σου Σταύρο. Σταύρος του Μανίδης. Του Μανίδης. Τι έγινε. Τι γίνεται Σταύρο. Τι κάνετε. Τι πολύ κρύο κάνει κύριε, τι πάθατε ρε. Εντάξει, εντάξει. Εδώ στη Νέα Υόρκη είναι εντάξει. Είναι, σήμερα είναι -5. -5 είναι σήμερα. Αλλά στη Σικάγο κατά εκεί πέρα έχουν πάει -50 λέει. Έλα ρε φίλε. Για λέγε τις προβλέψεις για αύριο. Δύο πραγματάκια, Γιώργη. Ήθελα να πω ο προηγούμενος από τη Δράμα πρέπει να ήταν και εγώ δραμηνός είμαι, γιατί το θυμάμαι το Λονδιάδη, είναι εκεί τον άσμο στη Δράμα. Όχι ότι μένω στη Δράμα, αλλά όταν έμενα και πήγαινα κάτω, όλα τους έβλεπα και τον αδερφό του και την οικογένεια. Αλλά δεν θα πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό που έγινε, ρε Γιώργη. Ποτέ. Όχι. Αυτό που έγινε πέρσι. Όχι. Όχι. Όπως είπε και ο κύριος, και ο πρόεδρος μας τιμωρία έφαγε και εμείς χάσαμε το πρωτάθλημα. Δεν διώχνει αυτά. Και μετά βγαίνουν, το πιο χειρότερο είναι που βγαίνουν και σε κονάνε και το δάχτυλο κιόλας. Βέβαια. Κάτι έκανες κακό. Βέβαια. Κατάλαβες. Αυτό δεν ξεχνιέται, αδερφέ. Δεν ξεχνιέται. Εγώ είμαι πρωταθλητής σήμερα, πάω για το δεύτερο πρωτάθλημα στη σειρά για μένα. Ναι. Είπα ο Κάρας, φέτος πάει για το δεύτερο πρωτάθλημα στη σειρά. Για το δεύτερο double πάει φέτος. Το δεύτερο για double. Μένα, δεν ξέρω τώρα εγώ. Έτσι. Ναι. Θέλω να πω χαιρετίσματα σε όλα τα παόκια να προσέχουν και με τη νίκη αύριο δεν υπάρχει πρόβλημα. Άμα παίξουμε, βάλουμε την μπάλα κάτω σοβαρά, δεν. Ανδρέα, εσύ είσαι που είχες πάει στο σύνδεσμο, έτσι δεν είναι. Ο Σταύρος, ο Σταύρος. Ο Σταύρος λέγομαι. Ρε, Σταύρος, ο Σταύρος, ο Σταύρος. Γιατί με μπερδεύεις. Σε μπερδεύω με έναν ακόμα που γίνει. Καλά, ο Σταύρος είναι ένας. Η μαγιά που τους έκανες δεν υπάρχει, ρε φίλε. Δεν υπάρχει, ρε μεγάλε. Δεν υπάρχει. Να σε καλά. Στη Νέα Υόρκη. Ναι. Στη Νέα Υόρκη είναι 15-20 εκατομμύρια κόσμος. Άμα ρωτήσεις πού είναι ο Σταυράκης, θα σε πούνε ποιος ο Παουτζής. Θα σε φέρουν να σου πει. Γεια σου, ρε Σταύρο. Γεια σου, Αλάνη. Σταύρο, Αλάνη. Για πάντα στο λιμάνι της πόλης μας. Να σε καλά, για χαρά. Ορίστε ο επόμενος. Καλημέρα. Καλώς το να. Γιώργος από Εύασμο. Γεια σου Γιώργο από την Εύασμο. Λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, αύριο πρέπει να κατέβει η ομάδα 100, ναι, για να τους πάρει και το εσώρουχο. Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, γιατί αυτό, γιατί αυτό. Καταρχήν πρώτα απ' όλα πρέπει να, αν λαμβάνει υπόψη του Γιωργάκης ο Σαββίδης, να τους κατεβάσει με τις μάσκες από το λεωφορείο μέχρι τα αποδυτήρια. Ένα αυτό.
Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούν και αν πέσουν, να πέσουν ηρωικά μαχόμενοι. Αν θέλουμε να θεωρήσουμε ότι είμαστε ομάδα και αν θέλουμε η ιστορία να μην ξεχνιέται και για να μην επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια. Δεδομένου δε ότι σήμερα βλέπουμε τον Κομίνη να εξακολουθεί να διαιτητεύει. Αν, αυτό και αν δεν είναι προκλητικό. Αυτό πάλι που το βάζεις. Αυτό και αν δεν είναι προκλητικό. Λοιπόν, ο οποίος πάει κατά διάολου. Να πεις ότι είναι καμιά διαιτητάρα και εν πάση περιπτώσει του δώσαν μια ευκαιρία ακόμα. Δε, με την ΑΕΚ πάλι δεν στο αυτό το μάτι. Οι χάρτινοι θα εξακολουθούν να είναι χάρτινοι εφόρου ζωής. Η ομάδα πρέπει να το θυμάται αυτό. Αν θέλουμε να έχουμε μέλλον. Απλά πράγματα. Ρε φίλε, πώς είναι οι Ολυμπιακοί που τους λένε βάζελους, εμάς Τούρκους, τους άλλους κουλίκια, τους άλλους γριές. Αυτοί θα είναι οι χάρτινοι από εδώ και πέρα. Έτσι, όσο ακριβώς υπάρχει ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το παρατσούκλι τους. Η ιστορία πρέπει να παραμένει για να μπορούμε να ξεπερνούμε τα προβλήματά μας και να κοιτάμε μπροστά. Έτσι. Να μην έχουμε επαναλήψεις. Ο Κομίνης είναι λαμπρό παράδειγμα. Μας τον βάλανε και φέτος να διαιτητεύει, μόνο και μόνο για να μας αποδείξουν ότι έχουν τη δύναμη. Οπότε, εμείς τουλάχιστον ας το δείξουμε στο χορτάρι. Έτσι. Να σε καλά Γιωργάρα, με τη νίκη αδερφέ αύριο. Γεια χαρά, γεια χαρά. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, η παρέλαση των χορηγών μας. Το κομμωτήριο της Έφης. Με αγάπη και μεράκι σας περιμένουμε να φτιάξουμε την εξωτερική σας εμφάνιση. Ολύμπου 23, το κομμωτήριο της Έφης. Έμπειροι κομμωτές και κομμώτριες με μόνο 5 ευρώ μπορούν να αναμορφώσουν την εξωτερική σας εμφάνιση. Κυρίες και κύριοι, δεν χτενίζουμε, ζωγραφίζουμε. Κάνουμε πραγματική χειροτεχνία, κάνουμε έργα τέχνης που ο Φιδίας θα ζήλευε και αν ήταν στην εποχή μας, άμα ζούσε, θα ερχόταν στο κομμωτήριο της κυρίας Έφης για να κάνει τα πρότυπα από τα λαμπρά γάλματα που έκαμνε τότε. Ολύμπου 23, 2-31-0, 5-15-0-17. Πού να τρέχεις τα άγραφα όταν έχεις άγραφα. Δίπλα σου στο Χορτιάτι. Δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι και τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μενού με όλα τα καλά. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Από 12 ευρώ το άτομο. Κτήμα τάγραφα στο Χορτιάτι και στο www.apopavlatagrafa.gr. Τηλέφωνο 2310 622 705. Επαναλαμβάνω 2310 622 705. Ετοιμάζεται και το σποτάκι από το νέο μας χορηγό, τον Άτλα, που είναι ο βασιλιάς, κυρίες και κύριοι, της συσκευασίας και της κορδέλας, και σε λίγο κι αυτός ο κύριος Κουσουρίδης, φίλος από τα παλιά, από τότε που παίρναμε μαζί το πούλμαν, τον Όλυμπο, και πηγαίναμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος, από το Βίζαντα Μεγάρο μέχρι το Φωστήρα και την Καλαμάτα. Γιώργος Κουσουρίδης σε λίγο κοντά μας, και αυτός παλιός φίλος από τα παλιά αλάνικα χρόνια, μετά πήγε στην αεροπορία, υπηρέτησε και τώρα που ηρέμησε ξανασχολείται με τη μεγάλη του αγάπη που είναι η επιχείρησή του και η ΠΑΟΚΑΡΑ μας. Και φυσικά ο Γιάννης ο Ιωαννίδης είναι κοντά σας με σούπερ προσφορά στο Αιγαίο, την πιο ίνψαρο ταβέρνα της πόλης, όπου μπορείτε να πάρετε και λιανική για το σπίτι σας. Σε αυτό τη βδομάδα συνεχίζουμε να έχουμε την προσφορά μας. Με κάθε κιλό τσιπούρα, ένα κιλό δώρο, μια τσιπούρα δώρο στον κάθε έναν έτοιμη, καθαρισμένη, και άμα της παραγγείλει ένα κιλό τσιπούρες, να του τις ψήσουμε ή να τους τηγανίσουμε μαζί και με αυτό.
το που θα παραγγείλει και μια τσιπούρα δώρο ιδίας διαμέτρου με αυτούς που θα παραγγείλει. Πάντα με την περιποίηση, τη φρεσκάδα και το μεράκι που διακρίνει τον τρόπο που μαγειρεύουμε και ψήνουμε αυτά που παραγγέλλετε στο Αιγαίο, εκεί Αγίου Δημητρίου 70, δίπλα από τα ηρωικά μάρμαρα που τόσο άδικα μας στερούνε ακόμα με την παρουσία τους, γιατί μας το ξυλώσανε το υπέροχο πάρκο μας για να κάνουνε πάρκινγκ τα τέρατα! Τα τέρατα! Και μετά θα μας το κάνουν, λέει, από πάνω ο κούβελας, ο παπάς. Δίπλα λοιπόν από εκεί το ιστορικό κοινοκομμάτι, εκεί που ήταν για μας τους παλιούς τα φροντιστήρια του Ψωμιάδη, εκεί έχουμε στήσει μια υπέροχη ψαροταβέρνα όπου δίνουμε και ψάρια για το σπίτι, είτε ψημένα είτε ομά, όπως λέμε, ψάρι ψημένο και κρέας ομό. Εμείς θα δίνουμε και ψημένα και ομά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Ρε το φουκαρά το Μπασχάλη, όνειρα που κάνει. Θα χάσεις, λέει, από την ΑΕΚ, θα χάσεις από τον Ολυμπιακό, θα χάσεις από τον Άρη και εγώ να πούμε ο Μουστερής, ο Γκαγκάν Γκαγκάν, ο Στίβ Ριβς, θα ξαναβγώ πρώτος. Ρε με τι ωρίρο ξεκινάει και να κοιμηθεί και αυτός και ο κύριος Κώστας, κυρίες και κύριοι και φίλοι της εκπομπής, ένας απλός παρατηρητής. 2-31-0 2-87-8-8-8. Ρε τι πάθαρη φουκαράδες, ο Χάρτινος και ο Παπάς, ο Γλίτσας, ο δυνάστης της ελληνικής κοινωνίας, ο Ολυμπιακός. Ορίστε, κυρία μου, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία μου, τι κάνετε, πώς είστε? Από πού μας ακούτε, αγαπητέ κύριε? Αγαπητός κύριος, λέγεται Άγγελος Πολίτης, κυρία μου. Κύριε Άγγελε Πολίτη, φίλε. Καημό, το έχω μια φορά να καταλάβεις τη φωνή δεν μου. Δεν το έχω ρε, εσύ, Άγγελε, με τις φωνές. Παλικάρι μου, λέει, σ' αγαπάω, το ξέρετε. Να σε λοιπόν, καλά. Πού πάτε ρε να και κερδίσετε το θρύλο ρε, πλάκα μου κάνεις ρε. Ναι. Με ολόκληρο κοντζά με Αβραάμ Παπαδόπουλος έφερε ο άλλος ρε, ο Προεδράς ρε. Είναι δυνατό ρε. Και το Μανιάτη πήρε. Και το Μανιάτη το πήρε τελικά. Πήρε για το Μανιάτη, ξέρω εγώ κάτι λοιπόν. Τώρα το δώσει τον Άρη, αυτός ξέρει. Α, εντάξει, ας το δώσει. Φιλαράκια είναι αυτή. Ρε λευκή πετσέτα πετάξανε βρε, λευκή πετσέτα πετάξανε. Γιώργο μου, τα έχουμε πει και παλιά, ο ΠΑΟΚ άλλαξε επίπεδο. Άλλαξε. Αλλά το είδαμε και στις τελευταίες τις μεταγραφές. Αυτές οι δύο μεταγραφές δεν είναι για τώρα, είναι για το καλοκαίρι. Έτσι, για το, μπράβο. Χρηματικά είναι, βρε. Δεν είναι δύο οι μεταγραφές, είναι όλοι οι Ολιβέιρα. Για να λέω αυτές οι δύο οι καλές, έτσι που λέμε, είναι οι ραφάτες. Το Πολωνάκι δεν είναι λίγο, να ξέρεις. Ρε εσύ με παγκόσμιο κύπελο, ήταν ο Τσαχαλάκος ήταν. Άρα γίνανε τρεις. Το Γιαννούλη λίγο τον έχεις. Α, το Πολωνάκι, εγώ έλεγα τον άλλο τον Ισλανδό, ναι. Ο Ισλανδό, καλά, εγώ λέω ότι οι δύο μεγάλες είναι ο Ισλανδός με τον Ολιβέιρα. Ναι, αυτή είναι, ραπάτης από πάνω. Το Πολωνός είναι πολύ καλός, ο Μίσιτς δεν είναι κακός. Καλός. Είναι καλύτερος και από τους δύο πόχεις. Ναι. Είναι καλός και αυτός. Γύρισε πίσω ερή και μπορεί να μπει να βοηθήσει. Δεν τον πιστεύω αυτό τον παίχτη. Μπάση περιπτώσει. Αλλά μακάρι να μας. Χρειάζεσαι 22 πρωτοκλασσά, τους δύο σε κάθε θέση ρε φίλε. Βέβαια. Δεν τον θέλεις μετά το Λιμνιό δηλαδή τον Ερίκε. Άμα τρελαθεί ο Λιμνιός και κλεφτεί με μια Αλβανέζα και φύγει στην Αυλώνα, ποιο θα βάλεις να παίξει? Όπου με τρομάζεις τώρα. Δεν μας σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, κατάλαβες τι. Αλλάζουμε επίπεδο, είπαμε. Αφήσαμε πια τα συνοικιακά, πώς τα λένε, τα εστιατόρια, αυτή την ταβέρνα του Μπαρμπαμίτσου και πάμε στα μεγάλα. Τρικέλας έχω! Τα κουρμέ πάμε τώρα. Εκεί πέρχεται το σεφ από πάνω και σε φέρνει ένα κατάλογο μέχρι κάτω κρασιά μόνο που έχει. Ναι, λέει, ναι, πουλάκι μου, ναι, μ' αρέσει. Ναι, προτείνω, λέει, το Σατό Λατό Ματί, πώς τα λένε αυτά. Δεν το θέλω το Σατό, θέλω Σατομπριάν. Και λες εσύ κάθε θα κάνεις τώρα, δεν ξέρεις, είσαι μπούφος τώρα, εσύ δεν νιώθεις, ναι. Αλλά να μην εκτεθείς μπροστά στο μωρό να πούμε που συνοδεύεις, λες, ω ναι, θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Μια πολύ καλή χρονιά. Σε φέρνει λίγο,
Σε φέρνει ναι. λίγο, το μυρίζεις πρώτα. Ναι, πιάνεις από, τάπα, ναι, ρε, φίλε. Από, ναι, κάτω, φίλε. Από κάτω πιάνεις το ποτήρι, το γυρίζεις λιγάκι. Πίνεις ναι, πολύ ναι. λίγο, του λες ναι λίγο, και έφυγε. Ναι. Συνέμα ναι, εσύ, ναι, ναι, είσαι συνηθισμένος με μαλαματίνα, με ρετσίνα. Εμείς είμαστε ναι, εκεί, πάω με ρετσίνα, με μαλαματίνα. Αλλά τώρα πρέπει να πάμε και σε αυτά τα εργαλεία να πούμε. Ναι. Αλλάξουμε επίπεδο. Αλλάξαμε, άγγελε μου. Σιγά, το βλέπεις, κύριε. Διάβασα προχθές μια συνέντευξη κάτω δύο παλεμάχων του Παθνακού, του Δωμάζου και του Αντωνιάδη. Ναι. Και μου έκανε εντύπωση μια αναφορά που κάνανε. Θεωρούσαν δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Και λέγανε ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ, λέει, να μας πάσει και το ρεκόρ τότε με τον Μπόμπε και εμείς, λέει, που ήμασταν τότε. 63. Το που το είχαν πάρει, λέει, να μας το κάνει. Άμα λέει, θα βγει ο Κυρκώστας, άμα θα βγει, θυμάται, γιατί είναι και μεγαλύτερος ναι, από ναι, εμάς. Ναι, ναι, ξέρει αυτά, ναι, θυμάται, ναι, ναι. Γι' αυτά είναι καλός ο Χάρτινος, ο παπάς αυτός ο Κατερινιώτης. Τον αγαπάμε τον Κυρκώστα. Το λατρεύω, ρε, δεν μπορώ χωρίς Κυρκώστα. Ναι, ναι. Μιλάω 2-3 φορές την μέρα. Και εγώ το ξέρω, σας ακούω. Και εγώ τον είχα παλιά Κροατή όταν έκανα τις εκπομπές. Δεν είχα Κροατή. Δηλαδή, δεν είναι δυνατός ο κύριος Κώστας. Ναι, 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 τον αγαπάμε, δεν πειράζει. Έχει μια αυτή καμιά φορά βγάζει λίγο μια ενάντια παξιλίκη. Αλλά εμείς τους αγαπάμε, δεν πειράζει. Είναι ωραίος ο κύριος Κώστας. Ωραίος, ωραίος είναι. Είναι παπάς μεγάλος. Αντιπαοξής τεράστιος. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έχει τα εικόνια του όμως. Έχει, ναι. Μα δεν βλέπεις. Ότι εγώ ρε παιδιά, και άμα κερδίσω ΠΑΟΚ. Να μην χαρώ που χαίρονται τα οικοδελάκια μου. Ο παπάς ναι, είναι αυτός. Ναι, παπατζή, ναι, παπαλή. Α, δες τι βγάζει από ναι, μέσα ναι. του άμα κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Να σε καλά, Άγγελε. Να σε καλά και σε καλές εκπομπές να έχετε, παιδιά. Γεια σου, ρε Άγγελε, γεια σου, ρε φίλε. Πόσο λείπει ο Άγγελος ο πολίτης από τα Αργιανά. Έκανε εκπληκτικές εκπομπές το Σαββάτο το βράδυ και έβγαζε και κάτι μυστήριες εκπομπές. Με αρχαιότητες, με αυτά, με μυστήρια, με τέτοια και μας καθήλωνε. Καλό είναι να το ξαναδούμε. Ορίστε ο επόμενος, καλημέρα σας. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Φων Κώστα. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και χαιρετισμούς στον Άγγελο, καλή χρονιά. Να σε καλά κύριε Κώστα, λοιπόν, ευχαριστούμε και εμείς. Παπά, λέγε, ναι, λέγε λοιπόν, Χάρτινε. Αύριο το μεγάλο το εγγονάκι, το ναι. παουξάκι, έχει γενέθλια. Α, μπράβο. Ναι. Και τι είπε παππού, τι καλά να κερδίσει αύριο ΠΑΟΚ. Κλείνει στα 13, πάει. Να τα χιλιάσει, να τον καμαρώσει και γαμπρό και να δεις και δισέγωνα, παπά. Ευχαριστώ πολύ και εμένα αυτός μου το ξέκοψε μια φορά που τον πήγα να τον ψήσω. Ναι. Παππού, δεν θα με ξαναπείς άλλη φορά. Τέτοιο μια πράγμα. Φορά πάω για πάντα πάω. Αμάνα, μάνα, 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 μάνα. Καλά σε είπε, 10 χρονών παιδί και εσύ μυαλό δεν έβαλες παλιόγερε. Γύρνα ρε, πες, μετανιώνω ρε, γίνομαι ξέρω. Για φορά πάω, λέει, για πάντα πάω. Τα πήγε και ο γαμπρός στην Τούμπα. Αυτός φυσικά τα έκανε πάω με την κόρη μου και εντάξει τώρα, έδεσε το γλυκό. Λοιπόν, στα θέματά μας. Εσύ η κουμπιδική παπά, ναι. δεν υπάρχει δηλαδή. Γεμπελικός, Καταρχάς, είσαι αδικημένος που έφαγες όλα τα χρόνια σου στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα θα αναδεικνύωσουν διαφορετικά. Συμφωνώ απόλυτα. Και αυτό δεν το λέω για να σε χαϊδέψω τα αυτιά, αφού ξέρεις πόσο σε σκύλου βρίζω. Ναι. Λοιπόν, το εννοώ. Το εννοώ. Εσύ πουλάς marketing χωρίς να έχεις σπουδάσει marketing. Γιατί στην Αμερική το marketing σπουδάζεται. Παντού κατάλαβες. Σπουδάζεται εκεί στην Αμερική όταν τα παιδιά τελειώνουν λύκειο πηγαίνουν σε ειδικές σχολές και τους λένε τι να ακολουθήσουνε. Τι επάγγελμα να ακολουθήσουνε. Όχι σαν και εμένα το Βλάκα που ήμουν άρρωστος στα φιλολογικά και πήγαινα να δώσω ιατρική και πήγα να δώσω αίμα για τη μάνα μου και η πίεση κατέβηκε στο 7. Λοιπόν, έτσι που λες. Απλά εδώ η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι νεκροταφείο αξιών. Διότι έναν καλλιτέχνη
δεν μπόρεσε να κρατήσει. Όλοι κατηφόρησαν κάτω. Και τελευταία που κατηφόρησε ήταν η Μαριό. Μέχρι και ο Καράς. Μόνο, δεν ξέρω, ο Μελάς αν κατέβηκε κάτω. Μόνο ο Μελάς δεν πρέπει να κατέβει. Πώς δεν κατέβηκε ο Μελάς κάτω. Ο Μελάς δεν κατέβηκε κάτω. Βάλε μου ρε λίγο Μελά να ακούσω. Μόνο μου, Μελάς δεν κατέβηκε. Αγάπες μου περαστικές από Μελά θέλω να ακούσω. Ναι, μόνο ο Μελάς δεν κατέβηκε. Τώρα, οι εξαλωσύνες περιτεύουν όταν μιλάω εγώ. Μάλιστα. Πού άκουσες εξαλωσύνη από εμάς, κύριε Κώστα? Υπάρχουν πολλοί που υπερβαίνουν τα εσχαμένα. Λοιπόν, εγώ θα σου πω το εξής μόνο. Ότι όλα τα χρόνια ο ΠΑΟΚ είχε το μεγάλο ντεζαβαντάζ 9 παιχνίδια να τα δίνει στο λεκανοπέδιο. Ναι. 9 παιχνίδια. Συν τα δύο τα Ηρακλής Άρης, τα οποία δεν ήταν καθόλου φιλικά. Και καλά κάναν, σκυλιάζαν οι αντίπαλοι. Επομένως, και καλύτερη ομάδα να έχεις, συν τη διαιτησία θα σου πω εγώ, και πώς να πάρεις πρωταθλήματα. Να πάρω τη γραμμή και συνεχίζουμε γιατί θέλω, όχι δεν έχουμε. Α, εκεί είσαι, ωραία. Ωραία. Κώστα, και ας πούμε, να πούμε ότι και εκείνα τα χρόνια που είχε ομάδα να διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν είχε όλες τις δεκαετίες εκτός από το 70 και το 80 μετά, δεν είχε ομάδες που μπορούσε να διεκδικήσει. Όχι, υπήρχαν τη δεκαετία του 70 και πολύ δυνατή. Τη δεκαετία του 70 δικαιούνται άλλα τρία. Έτσι. Δεν δικαιούνται άλλα τρία. Αλλά πώς να τα πάρεις όταν σκυλιάζουν και οι 9 των Αθηνών και οι 2 ειδικές εδώ. Και οι 2 11. Γιατί οι άλλες επαρχίες μήπως τι, σε χαρίζονταν. Παναχαϊκή. Ο Πιερικός, πώς θα περάσει από τον Πιερικό. Τον μεγάλο Πιερικό. Δεν παίρνουσαν και οι άλλοι όμως. Και οι άλλοι δεν παίρνουσαν, εντάξει. Ενώ οι Αθηναίοι μεταξύ τους χαριζόταν κάτι προοδευτικές, κάτι φωστήρες. Η μόνη ομάδα η οποία περνούσε με άλλους τρόπους, όχι περνούσε, πέρασε με άλλους τρόπους κάποιες φορές, ήταν ο Παναθηναϊκός. Σε τριπούσε. Μόνη ομάδα. Κατάλαβες. Μίλησέ μου για αυτό τον Παναθηναϊκό που έχει το αίτητο μέχρι τώρα. Εκείνη η ομάδα του... Το 63, του Στέφεν Μπόμπεκ. Του Μπόμπεκ. Του Στέφεν Μπόμπεκ. Στέφεν. Που εφάρμοσε το 4-3-3. Αλλά για να μαθαίνει ο κόσμος, το 4-3-3 το πρωτοεφάρμοσε στη Θεσσαλονίκη πιο μπροστά 2-3 χρόνια ο Γκλίσοβιτς στον Άρη. Και ο Καραπατής... Σιγά σιγά, δηλαδή στο 60. Ναι. Γιατί ο Μπόμπεκ το έφερε στο 63, ο Άρης στο 60 έπαιζε. Και δύο χρόνια νωρίτερα. Δεν είχε δυνατή ομάδα τότε ο Άρης. Ο Άρης αυτό, δυνατή ομάδα έκανε μετά το 64. Άλλο σου λέω, αυτός το εφάρμοσε. Εφάρμοσε, αλλά δεν είχε ομάδα να το υποστηρίξει. Ο πρώτος και ο Καραπατής, γιατί με τον Καραπατή που έμαθα ότι δεν είχε καλά στην υγεία του άνθρωπος. Λοιπόν, μίλες τέτοια πράγματα ρε στον αέρα. Μίλες τέτοια πράγματα στον αέρα. Έκανα πολύ παρέα με τον Κώστα τον Καραπατή. Λοιπόν, αυτός μου είπε ότι αντέγραψα τον Γκλίσοβιτς. Και ήρθε στην Κατερίνη και τότε ο Πιερικός έπαιζε 4-2-4 και το γύρισε σε 4-3-3. Πάμε στο Παναθηναϊκό το μεγάλο, μην το ξυλώνουμε. Ποιοι παίζανε εκεί? Ο Παναθηναϊκός ο μεγάλος, όλοι οι 16 ήταν στην Εθνική Ελλάδα. Όλοι και οι 16. Και οι 16 παίκτες εκείνης της εποχής ήταν στην Εθνική Ελλάδος. Δηλαδή, μιλάμε. Οικονομόπουλο. Ένας από τους μεγαλύτερους τερματοφύλακες. Καμάρα. Ο Αριστίδης ο Καμάρας, ο γιατρός. Τρομερός. Ανδρέου. Παπανδρέου. Ανδρέου. Δεν το θυμάμαι αυτό.
Λινοξυλάκης Παπουλίδης. Λινοξυλάκης Παπουλίδης. Ένας τζέντελμαν ο Λινοξυλάκης, ένας κύριος. Σταμάτησε 26 χρονών. Έβγαινε αντιδήμαρχος επί 20 χρόνια Αθηνών. Λοιπόν, Δωμάζος Λουκανίδης Παπαϊμανουήλ. Παναγία μου και Χριστέ μου, για το Δωμάζο όλοι ξέρουμε. Ο Λουκανίδης, ο μεγαλύτερος παίκτης που πέρασε από την Ελλάδα, λένε έτσι. Και ο Δε Παπαϊμανουήλ, εκτός από ότι ήταν ομορφόπεδο και ωραία παρουσία, είχε το δυνατότερο σουτ που φάνηκε ποτέ στην Ελλάδα. Ναι. Με δεύτερο σουτ τον αείμνηστο Γιώργο Καμάρα του Απόλλων Αθηνών και τρίτον τον Κυριάκο Μηταριώτη της Καλαμαριάς. Λοιπόν, αριστερά. Εγώ έπαιζε... έχω και άλλους δύο που πρόλαβα. Τον Νούλη, τον Χαραλαμπίδη του ΠΑΟΚ, ναι. Και τον Σπύρο, τον Καπερνέκα του Ολυμπιακού και του Άρεως. Και ο Αχιλλέας Αθλανίδης. Μία κλάση λιγότερο από αυτούς που είπαμε. Και ο Αχιλλέας Αθλανίδης. Τρομερό σούτ, αλλά αυτή ήταν πιο δυνατή σουτέρ. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για σουτέρ που κανόνι, ρε παιδί μου. Όχι, δεν συμφωνώ ότι είχε πιο δυνατό σούτ ο Καπερνέκας ή ο Χαραλαμπίδης από τον Αθλανίδη. Έχω διαφορετική άποψη. Εντάξει, λοιπόν. Εντάξει. Αριστερά έπαιζε ο Χολέβας. Δεν τον ξέρω. Τον που πήρα από τον Απόλλωνα Αθηνών. Δεξιά έπαιζε ο Λόρης ο Θεοφάνης, δικός του. Δεν τον και ξέρω. Ο Σέντερφορ έπαιζε ο Βαγγέλης ο Πανάκης. Ούτε αυτό τον ξέρω. Μπροστά. Μάλιστα. Η τριπλέτα. Αυτοί πήραν λοιπόν το πρωτάθλημα αίτητη. Αυτοί πήραν το πρωτάθλημα αίτητη. Πήραν το πρωτάθλημα αίτητη. Αλλά όχι μόνο που το πήραν αίτητη. Παίζαν και μπαλάρα. Αυτό το ματς, αυτό το ρεκόρ κυνηγάει ο ΠΑΟΚ με το, κατά τη γνώμη μου, κύριε Φόν, κύριε Κώστα, τον αγώνα με την ΑΕΚ, που εκεί είναι ο μόνος φόβος που έχω ότι μπορεί να σπάσει αυτό το σερί το τεράστιο που έχει ο ΠΑΟΚ. Από εκεί για πέρα έχει τον Ολυμπιακό στην έδρα του και μπορεί να το χτυπήσει άνετα, και τους άλλους εκτός έδρας δεν φοβάμαι κανέναν. Τι λες εσύ? Εγώ λέω ότι έχει ένα ελαφρό προβοράδισμα λόγω έδρας η ΑΕΚ. Ναι. Εάν ο ΠΑΟΚ στα πρώτα 20 λεπτά δεν δεχθεί γκολ, τότε η ζυγαριά γέρνει υπέρ του. Όλοι αυτό λένε. Αυτό λέω και εγώ. Διότι η ΑΕΚ θα μπει με χίλια. Εάν αντέξει στα πρώτα 15-20 λεπτά, μετά πλέον τα πράγματα ισορροπούνε. Κώστα, πιστεύω ότι δεν έχει την ποιότητα η ΑΕΚ να μπει με χίλια. Δεν έχει την περσινή ποιότητα. Έτσι νομίζω. Θα το δείξει. Κυριακή κοντινορτή. Θα φανεί. Πολύ σωστά. Θα φανεί. Να σε καλά, κύριε Κώστα μου, θα τα πούμε και... Και κατηδίαν. Χαιρετώ. Γεια σου, κύριε Κώστα. Να πάρουμε την τελευταία γραμμή και πάμε σε διαφημίσεις. Παρακαλώ. Ας μην έκλεινε ο κύριος Κώστας. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ήθελα να πω ότι ο Οικονομόπουλος δεν έπαιξε με τον Λινοξυλάκη. Ο Λινοξυλάκης αμάρτησε το ποδόσφαιρο και με τον Παπαμονουήλ πρέπει να έπαιξε, αλλά ούτε με τον Χολέβα και τον Θεοφάνη. Μιλάει για το 62, για το 63, δεν έπαιξαν. Ο Βουτσαράς έπαιζε τερματοφύλακας. Το 63 πάντως που πήρε αέτος στο πρωτάθλημα έπαιζε ο Οικονομόπουλος. Βγάλε μου τον κύριο Κώστα. Δεν νομίζω. Τον Καπερνέκα το θυμάσαι? Το θυμάμαι, ναι. Είχε δυναμή τη σουτ. Τον Απόστολο τον Βασιλιάδη που πήραμε από τα Σέρες, το θυμάσαι? Βεβαίως, αριστερό, δεξί μπακ. Όχι. Τον Απόστολο τον Βασιλιάδη, από τα Σέρες έπαιξε και στην ΑΕΚ και μετά στον ΠΑΟΚ. Έπαιξε μέχρι το 68. Μπερδεύεσαι. Απόστολος Βασιλιάδης, χρυσέ μου. Σέντερ φορ έπαιζε. Εσύ λες το Θεοφανίδη, τον Εμίλιο, ρε. Τον Εμίλιο τον πήραμε από την Πτολεμαϊδα. Από την ΑΕΚ τον πήραμε. Η ΑΕΚ τον πήρε από την Πτολεμαϊδα. Ναι, ναι, εντάξει. Σε πιάνω αδιάβαστο. Και ο Απόστολος αυτός έπαιξε μέχρι το 68-69 στον ΠΑΟΚ σαν μπακ. Έλα, κύριε Κώστα. Δεξί μπακ έπαιζε ο Γιώργος ο Μακρύς μετά το Χασιώτη, ρε Γιώργο. Ο Μακρύς, ο Τάτσης, ο... Ο Τάτσης έπαιζε αριστερά δεξιά και ο Μακρύς έπαιζε αριστερά δεξιά. Κώστα, ο Απόστολος ο Βασιλιάδης που έπαιζε? Νούμερο 9 στον Πασαραϊκό. Στον ΠΑΟΚ που έπαιξε? Στον ΠΑΟΚ έπαιξε δεξί μπακ. Ένας φίλος κάτι θέλει να σε ρωτήσει. Έλα, φίλε μου. Ναι, να με ρωτήσει.
Κύριε Κώστα, καλησπέρα. Νομίζω ο Οικονομόπουλος δεν έπαιξε με το Λινοξυλάκι. Δηλαδή, σταμάτησε ο Λινοξυλάκι. Έπαιξε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έπαιξε. Μία χρονιά πρόλαβε, κυρία μου, και έπαιξε. Ποια χρονιά? Ο Λινοξυλάκης πρέπει να σταμάτησε 62, 63, 64 εκεί μέσα. Το 63 πήρε το πρωτάθλημα, τερματοφύλακας. Στο ΑΕΤ το πρωτάθλημα ο Οικονομόπουλος ήτανε. Ο Βουτσαράς πρέπει να ήταν. Ο Βουτσαράς ήτανε πιο μπροστά. Ναι, πιο μπροστά. Ήταν πιο μπροστά. Νομίζω... από τον Ο Οικονομόπουλος είναι, η υπόψη είναι του 43 γεννημένος, ε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εκεί παίζεται αυτό που λες. Μπορεί να έχεις δίκιο για τον Βουτσαρά. Μπορεί να έχεις δίκιο. Και με τον Θεοφάνη και με τον Χολέβα δεν πρέπει να έπαιξε. Ο Λόρης ο Θεοφάνης και ο Βαγγέλης ο Πανάκης. Ο Πανάκης εντάξει. Παίξαν μέχρι το 65. Ναι, εντάξει για τον Πανάκη. Αλλά... ο Χολέβας... Τέλος πάντων, και για τον Απόστολο τον... Δεν έπαιξε δεξιμπάκι στον πάγκο. Δεν υπάρχει περίπτωση, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Ο Βασιλιάδης... Για πάρα πολλά χρόνια, όχι για λίγα. Έπαιξε δεξιμπάκι στον πάγκο. Στον Πασαραϊκό ήταν νούμερο 9. Και μετά εκεί πέπαιζε... Όπως ο Εμίλιος ο Θεοφανίδης, στον Άρη Πτολεμαϊδος ήταν νούμερο 9. Στον πάγκο έπαιξε σέντερμπάκι μαζί με τον Φουντουκίδη. Ναι, ναι, χάπ έπαιξε. Ο Γιώργος ο Μακρύς, ο ψυχρός, ο λεγόμενος, ο Κατσικάρης μετά που πήρε από το Φίνικα. Όχι, όχι. Κάτι μετά. Κοντογιώργη, παίζαν κάτι Βαλτσάνιδες, κάτι... Ο Λέανδρος έπαιζε εξτρέμ, δεξί, εξτρέμ. Ο Λέανδρος έπαιξε έξω δεξιά. Έξω δεξιά, ναι, τον πρόλαβε εγώ τον Λέανδρο. Εντάξει, ο Λέανδρος έπαιζε. Γεια σας κύριε, διάλειμμα! Εδώ είμαστε για 20 ακόμα λεπτά μαζί, 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 2-31-0-287-888. Μπορείτε να βγείτε και να πείτε τις απόψεις σας. Βέβαια λέει πρέπει να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ πήρε και 2 εκατομμύρια ευρώ από τη μεταπόληση του Γκάρι Ροντρίγκες από τη Γαλατά Σεραία στην Αλ Ιτιχάντ. Ιτιχάντ με το δικέφαλο να χρησιμοποιεί και αυτά τα χρήματα για το υπάρχουν ρόστερ. Για τις ανανεώσεις των Κρέσπο, Πασχαλάκη, Μπίσεσβαρ και Γιαννούλη, ο ΠΑΟΚ έκανε νέες επενδύσεις αυξάνοντας κατά πολύ τις αποδοχές τους και δίνοντας για παράδειγμα στον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ συμβόλαιο 1 εκατομμύριο ευρώ, παρακαλώ. Ποσό που ουσιαστικά αντιστοιχεί σε μία μεταγραφή, καθώς τους προσφέρει επιπλέον 250.000 ευρώ περισσότερα από ό,τι έπαιρνε. Ορίστε στη γραμμή, καλημέρα σας. Ορίστε, καλημέρα σας. Ορίστε ο επόμενος, καλημέρα σας. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα. Είμαι ο Γαβρίλ. Γεια σου Γαβρίλ. Υπέροχα, λαμπρός καιρός, λαμπρή ομάδα. Ναι, ναι, πες μου τέτοια Γαβρίλ. Αλλά η ομάδα μας έχει ξεφύγει τόσο πολύ που οι συμπολίτες χρειάζονται αρρωγή και βοήθεια από εμάς. Τους συμπολίτες. Δεν θέλουν ρε φίλε. Κοίταξε να δεις τώρα, θα τους βοηθήσουμε με κάθε τρόπο. Τι τους πιάζει, τους βάζεις με το ζόρι κάτω, τους ταΐζεις αφού δεν θέλουν να φάνε. Δεν θέλουν, πάρε εδώ σε μαζί σου. Κοίτα τη δουλειά σου. Ο πρόεδρος τους είναι πανέξυπνος, είναι ικανότατος, φέρνει και ξαναφέρει οι μεταγραφές, αλλάζει προέδρους μπας και συμφωνήσουν αυτοί με κάποιον, προπονητή, μπας και συμφωνήσουν ως λαός τι θέλουν ακριβώς. Σιγά σιγά μας αντιγράφουν, βέβαια βγάζουν ένα εκνευρισμό και ένα θυμό, γιατί θα ήθελα να είναι εδώ που είμαστε εμείς. Δηλαδή βλέπουν κάτι βουνά μεταγραφές για Ισλανδούς για την άμυνα, βλέπουν κάτι χάφ εκεί πέρα ψαγμένα που χάνεται η μπάλα. Μάλιστα. Και κάνουν και αυτοί κάτι αλλαγές και κάτι, δίνουν κάτι
μαυράει εκεί πέρα με 50 χιλιάρια και προσπαθούν ενάμιση το λάδι, ενάμιση το κρασί, ενάμιση το τέτοιο για να βγουν. Αλλά κάποια στιγμή θα υποκύψουν χωρίς όμως να τους ξεμπροστιάσει ο πρόεδρος και να γίνει φανερό. Δεν πρόκειται. Μα θα λειτουργήσουν όχι υποκατάστημα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γαβρίλ, μην το πλατιάζεις. Εδώ ο Ηρακλής, αν έδινε εισιτήρια στον κόσμο του ΠΑΟΚ, θα έπαιρνε 200.000 που του χρειαζόταν και για 7.000 έπεσε στη ΓΑΜΑ Εθνική και δεν πήρε. Δεν ναι, θέλω να ρε παιδί μου. Αλλού είμαστε εμείς τώρα. Γιατί το μαζεύεις πολύ το θέμα, αφού πάμε στην άξιμα. Έχουμε το θέμα της Κυριακής τώρα με τον Άρη, ασχολείς και με τον Άρη. Η Άκη δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Δεν μπορεί γιατί δεν έχει ομάδα. Ντουβάρια έχει και κερκίδες. Δεν έχει επενδύσει σε ομάδα. Αυτό με είπα και στον Κώστα προηγουμένως που λέει το πρώτο 20 λεπτό. Να μπούμε, λέει, να μπει ο ΙΑΕΚ, λέει, με τρελό ρυθμό. Μα δεν μπορεί. Δεν έχει την περσινή την ομάδα. Καλά κάνει και τα λέει. Καλά κάνει και τα λέει γιατί είναι οπαδός. Περιμένουμε ένα τσάφ να κάνει κάτι. Αυτοί παίζουν και στο πόλεμο. Μα δεν είδε ο άλλος τι είπε. Θα χάσετε, λέει, από την ΑΕΚ. Θα χάσετε από τον Ολυμπιακό στην έδρα σας. Θα χάσετε από τον Άρη αυτό και θα πάρουμε εμείς το πρωτάθλημα. Δηλαδή, μια τρέλα. Αυτά είναι ευχολόγια. Αυτά και αυτά πρέπει να ακούγονται, Γιώργο. Είναι ευχολόγια και όνειρα θεωρείς νυχτός. Ξυπνάς και διαπιστώνεις ότι είσαι... Αλλά πρέπει να ακούγονται, λες. Πρέπει να ακούγονται. Μάλιστα. Μπες λίγο και στη θέση των άλλων. Δεν έχουν τίποτε. Δεν τους έχει μείνει κάτι. Τους έχει μείνει ο λίμπερο και το ελεύθερο να λένε την άποψή τους. Είμαστε ωραίο ραδιόφωνο πάντως. Ναι, εκεί πάει. Ναι, ακριβώς. Πρέπει να ακούγεται τη φωνή τους. Κάνουν και γυρίσματα και κυβιστήσεις. Αλλάζουν ακόμη και ο Γουίλι. Με δεινό λόγο και με έκφραση θα αλλάζει κι αυτός. Αλλά περισσότεροι δεν το καταλαβαίνουν. Μάλιστα. Αλλά άλλα περίμενε κι αυτός. Να πάρω και την άλλη γραμμή, να είσαι καλά, Γαβρίλ. Και αύριο μου, μέρα είναι που είναι η μέρα όλων των μαχών. Ορίστε το επόμενο. Παρακαλώ, ακούγεστε. Ορίστε. Ορίστε. Πέσατε, κύριε, ξαναπάρτε. 2-31-0 2-87-8-8-8. Εάν σε αυτά τα χρήματα προσθέσουμε τις μεταγραφές υψηλού κόστους που έγιναν το καλοκαίρι, όπως τα πολλά εκατομμύρια που δόθηκαν, λέει το Sportime, για το Λέο Ζαμπά, βεβαίως γίνονται ακόμα πιο κατανοητή, γίνεται ακόμα πιο κατανοητή η επένδυση της οικογένειας Σαββίδη στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει ανεβεί επίπεδο, Γαβρίλ. Τα τελευταία χρόνια και η μεταγραφική περίοδος που ολοκληρώθηκε το απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς ήρθαν στην Τούμπα παίκτες που τα προηγούμενα χρόνια οι Θεσσαλονικείς δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Γράφει ο φίλος εκεί στην Sport Time. Και πραγματικά, κυρίες και κύριοι, οι μεταγραφές που γίνανε δείχνουν ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας τρόπος σκέψης στον καταρτισμό με παίκτες υψηλής αξίας, μεγαλύτερης από αυτή που υπάρχει σήμερα στον ΠΑΟΚ. Τι έχουμε, κάτι, μία γραμμή, να την πάρουμε. Ορίστε. Κύριος, είσαι. Βεβαίως. Είμαι ένας πάρα πολύ... Πάρα πολύ παλιός δικό σου. Ναι. Γιατί σ' ακούω Μάρμαρα και ξέρω εγώ και αυτά. Είμαι ο Τέλης ο ζαχαροπλάστης απέναντι στο έπρεπε της Λαχαναγοράς. Τι κάνεις, ρε Τέλη. Τι κάνεις, ρε αδερφέ. Είσαι καλά. Είμαι ήδη 83 χρονών. Να τα εκατοστήσεις και ακόμα παραπάνω, ρε ψυχάρα. Γιώργο, σ' ακούω, είσαι υπέροχος. Σε ευχαριστώ. Με θύμισες τώρα κάτι παλιούς, κάτι σκοτεινούς, κάτι νιόνιους, κάτι γάλους, κάτι κοστάκιδες, παπαϊάνου και τα λοιπά. Βέβαια, τον Ντέι, τον Εβολιάδη, τον Κούδα που έπαιζε εκεί πέρα, τους ψωμιάδιδες, τον Γαργάρα, τον Δουκίδη. Κάποτε εντάξει, όλα τα έβηβα του ΠΑΟΚ. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Χάρηκα πολύ που είσαι ένας από τους καλύτερους. Στο είδος μου. Παραγωγός, αθλητικού προϊόντος.
Τα λέμε ξαναπούμε. Να σε καλά, έχει ορίστε ο επόμενος. Γεια σου φίλε Τέλη, γεια σου φίλε Μάγκα από τα παλιά. Ωραίος ο Τέλης. Χάρηκα που είναι καλά, 83 χρόνο και τον άκουσα και καλά. Ορίστε. Γεια σας. Γεια σας. Λίγο τη φωνή δεν ακούω καλά. Τι κάνουμε. Ναι, τώρα σας ακούω καλά. Δεν ξέρω αν ακούσατε τις δηλώσεις του κύριου Μελισσανίδη. Εκεί που είπε να παίξουμε με ψυχή και με καρδιά, άι Μάρτο Παναγία. Παίξτε με ψυχή, βράστε τα συστήματα. Μάλιστα. Δηλώσεις, εντάξει, που σημαίνουν καθαρό διπλό του ΠΑΟ. Μόλις παίξουμε με ψυχή, οι κάρτες θα βγαίνουν. Λέει. Ο Μπακάκης θα παίζει σαν ποδοσφαιριστής και όχι σαν μποξέρ. Και ο κύριος Δημητριάδης θα κάθεται στον πάγκο του, γιατί αυτό προστάζουν οι ευρωπαϊκές διαιτησίες. Μ' αρέσει. Έτσι. Δεν θα κάνουμε αυτά τα περσινά τα καροκιουζουλίκια που εκβίαζαν τον Έλληνα διαιτητή. Ε, βέβαια, αυτοί το ακυρώσαν τον γκολ. Όχι, για το περσινό στην Αθήνα. Α, στην Αθήνα, ναι. Τότε που φωνάζαν τότε με τον Ζαμπράνο. Ναι. Που εκβιάζαν την κάρτα. Ναι. Τώρα αυτά θα παίξουν και 3-5-2 ακούω, δηλαδή Μάνταλος και Μπακασέτας. Θα τρέχουν πάνω κάτω, θα ψοφήσουν στα πρώτα 30 λεπτά και εκεί η παράσταση θα λάβει τέλος. Μ' αρέσει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παίξουμε τα πρώτα 20 λεπτά να τους περιμένουμε. Γιατί συντηρητικά θα λίγο. Συντηρητικά λίγο στην αρχή. Ναι, συντηρητικά και μετά το χτύπημα της κόμπρας. Να τους κάνουμε. Από πού με ακούς φίλε μου? Από εδώ. Σαλονικιός, το μικρό σου. Τέλης. Γεια σου ρε Τέλη, Τέλης λέγονταν και ο προηγούμενος. Να είσαι καλά, να σε ακούσουμε και αύριο. Να πάρουμε για την τελευταία γραμμή. Μην καλείτε παραπάνω, γιατί σε κανένα πεντάλεπτο θα ρίξω για τις διαφημίσεις. Ορίστε. Ναι φίλε μου. Ναι, σας ακούω. Γεια σας, Δάνης από Χαλκιδική, κατεβαίνω από Θεσσαλονίκη. Είσαι ωραίος. Αργιανός. Γεια σου φιλαράκι, συγχαρητήρια για το διάρρη σου προχθές. Λοιπόν, ευχαριστώ. Λοιπόν, και ο Άρης έφερε καλούς παίκτες τότε με Σαραγώσα και με αυτά. Ναι, βεβαίως. Κάναμε. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα πήρα πιο πολύ για το ραδιόφωνο. Είμαι αμερόληπτος, ακούω τα πάντα. Αλλά το δικό σου το ραδιόφωνο το έχω μόνο στη μνήμη, φίλε. Να σε καλά, ρε αδερφέ. Με τραβάει πιο πολύ και εσύ από παλιά σ' άκουγα και σ' ακούω. Και γενικά τα παιδιά είναι πιο διαφορετικά. Δεν έχει αυτό το πολύ το ταβαντούρι, μωρέ, που σε πρίζουνε, σε κάνουν. Ναι. Να χωριέσαι κιόλας, δεν πλακείς εδώ και εκεί. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Να σε καλά, καλό ταξίδι να έχεις και να προσέχεις. Λοιπόν, όλα καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Για χαρά σου. Έγινε, για χαρά. Εδώ είμαστε, τελειώσαμε για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, η παρέλαση, το χορηγό της εκπομπής. Κομμωτήριο της Έφης, Ολύμπου 23. Δεν χτενίζουμε, ζωγραφίζουμε. Είμαστε το πιο in κομμωτήριο, με 6 κομμωτές και κομμώτριες. Με μόνο 5 ευρώ θα σας αλλάξουμε την εξωτερική σας εμφάνιση. Δεν χτενίζουμε, ζωγραφίζουμε. Ολύμπου 23. 2-31-0-287-888 στο κομμωτήριο της Έφης. Πού να τρέχεις τα άγραφα όταν έχεις άγραφα δίπλα σου στο χορτιάτι. Δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι και τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μενού με όλα τα καλά. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με αυτό που επιθυμείτε. Από 12 ευρώ το άτομο. Χτίμα από τα άγραφα στο χορτιάτι και στο www.apopavlatagrafa.gr. 2-31-0-622-705. Επίσης, αόκνος όλο το βράδυ. Το επιτελείο του σταθμού δουλεύει ώστε να ετοιμάσει το καινούριο σποτάκι του Άτλα. Του φίλου του Γιώργου του Κουσουρή, του φίλου από τα παλιά, του ανθρώπου που κάναμε και ταξίδια εκεί με τον Όλυμπο και γυρίσαμε όλη την Ελλάδα τότε. Τι Παναχαϊκές, τι Καλαμάτες, τι Βίζα Μεγάρων, τι Φωστήρες.
πήγε στα... στην πατρίδα, επηρέτησε και τώρα που είναι ελεύθερος από τέτοιες από τέτοιες υποχρεώσεις, ασχολείται και πάλι με τις επιχειρήσεις. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στα είδη δώρος, στη συσκευασία και στις κορδέλες. Εμείς είμαστε ο βασιλιάς, άλλοι είναι οι βασιλιάς των δαχτυλιδιών. Εμείς είμαστε οι βασιλιάδες των κορδελών. Πήρες δώρο στην κοπέλα, βάλε όμορφη κορδέλα. Άτλας, Γιώργιος Κουσουρής και εσύ, γνώρισε και την οικογένειά του. Μια πανέμορφη οικογένεια, οικογενειακή επιχείρηση που αξίζει και έχει και την υποστήριξη και την αγάπη όλων μας. Και να μην ξεχνάμε το Αιγαίο. Αιγαίο, το καλύτερο ψάρι, το πιο φρέσκο, το πιο λαχταριστό, το πιο όμορφο και νόστιμο στον τρόπο συσκευασίας και ψησίματος, καθαρίσματος του ψαριού, τηγανίσματος. Μπορείτε μέσω κλειστού κυκλώματος να παρακολουθήσετε τα ψάρια στην πορεία που έχετε από τη στιγμή που θα τα διαλέξετε πάνω από τη βιτρίνα που έχουμε. Να βλέπετε, αν θέλετε να σας τα μαγειρέψουμε εμείς ή να σας τα τηγανίσουμε ή να σας τα ψήσουμε, με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης παρακολουθείτε το καθάρισμά τους και τον τρόπο τον οποίο θα σας τα φτιάξουμε και θα σας τα συσκευάσουμε. Να μην φάτε καμιά μόντα, άλλα παραγγείλετε και άλλα σας βάζουν, όπως μερικοί από μας κάνουμε. Επίσης, με κάθε κιλό τσιπούρες, μια τσιπουράκλα δώρο, έτσι για, το, για τη διαφήμιση του μαγαζιού, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, κάθε εβδομάδα είμαστε εκεί να σας δώσουμε και το δώρο αυτό. Εμείς, κυρίες και κύριοι, στις 11 η ώρα, exactly αύριο, θα είμαστε εδώ με τα τελευταία νέα και τις συνθέσεις των ομάδων. Εγώ έχω μια φωνή ότι θα βάλει τον Ολιβέιρα μέσα αύριο. Άμα τον βάλει, άμα τι πεκτούρα είναι αυτός, θα χαθεί η μπάλα. Θα είμαστε λοιπόν εδώ με, στην αρχή, όπως πάντα, με το Σωτήρι Δασκαλάκη και θα σβήσουμε με το φίλο μου που είναι τώρα εδώ μαζί μας, το Γιάννη, το Ζάτσι. Γεια σου Γιαννάρα, γεια σου μορφόπεδο. Κούκλος ψαρομαλί, ο άνθρωπος θα πούμε, Yves Saint Laurent. Φοράει ρουχάρες και παπούτσι πετρίδι, μαντιλάκι Pierre Garden και μαλίξι βολόγχι. Να είστε καλά. Να περνάτε όμορφα, να προσέχετε τον εαυτό σας και να ξέρετε, κυρίες και κύριοι και φίλοι εκεί στην Αθήνα που μας ακούτε, μην απανικοβάλλεστε, ζητήστε συγγνώμη και εμείς θα σας συγχωρέσουμε. Να ξέρετε και να γνωρίζετε ότι το μεγαλύτερο αγαθό που μπορεί να έχει ο άνθρωπος είναι η υγειά του. Γιατί όταν έχεις την υγειά σου μπορείς να βγεις από το σπίτι σου και να βρεις δουλειά. Αν δεν έχεις, και έχοντας υγεία και εργασία μπορείς να βγάλεις χρήματα. Οπότε φίλε Τάλο, έχοντας υγεία, εργασία και χρήματα, ο έρωτας είναι μια εύκολη υπόθεση. Να έχετε την υγειά σας. Γεια σας.